Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Τη μεγαλειώδη αυτή εξέγερση που διαμόρφωσε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας μας, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, αλλά όχι μόνο, άφησε το στίγμα της και στις ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις. Από το 1973 και μέχρι σήμερα, πολλοί έκτοτε προσπάθησαν να πλαστογραφήσουν την ιστορία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, του κόσμου οι μύθοι κατασκευάστηκαν γύρω από τα γεγονότα, σε μια προσπάθεια να απομνευρωθούν τα γεγονότα αυτά από το εξεγερσιακό τους πνεύμα, να διαστρεβλωθούν πλήρως ο ρόλος και η δράση των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Η δικτατορία των συνταγματαρχών στην Ελλάδα δεν ήταν φυσικά έργο κάποιων επίγονων αξιωματικών, όπως ισχυρίστηκαν αστεί και ρεφορμιστές. Επιβλήθηκε για να παραταθεί το μετεμφυλιακό καθεστώς στην Ελλάδα, για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, της αστικής τάξης, αλλά και γενικότερα του υπεριαλισμού, του αμερικάνικου υπεριαλισμού στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Η ίδια η κατάληψη και η εξέγερση του Πολυτεχνείου, και αυτή δεν ήταν μια εξέγερση φοιτητών ή κάποιων αριστεριστών, αριστεροφουντικών όπως τους έλεγαν τότε, ήταν το αποκορύφωμα όλων των μικρών και μεγάλων αγώνων των εργαζομένων των λαϊκών στρωμάτων της νεολαίας της εποχής που άνοιξαν τον δρόμο για την κατοπινή πτώση της Χούντας και βεβαίως ήταν το αποτέλεσμα πολύμορφων διεργασιών στις γραμμές του εργατικού και του φοιτητικού κινήματος εκείνης της περίοδου αλλά και ευρύτερων εθνικών και διεθνών εξελίξεων. Χάρη στο Πολυτεχνείο θαύτηκε διαπαντός το σχέδιο της λεγόμενης φιλελευθεροποίησης της Χούντας. Η προσπάθεια δηλαδή να επιβληθεί στη χώρα μας ένα μόνιμο δικτατορικό καθεστώς με κοινοβουλευτικό μανδύα. Επίσης όμως χάρη στο Πολυτεχνείο άνοιξε ο δρόμος να πέσει η Χούντα από το τυραννικό καθεστώς και να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταπολίτευση. Η εργατική συνέλευση συγκεκριμένα υπήρξε ίσως το καθοριστικότερο στοιχείο αρχικά για την ίδια την πραγματοποίηση και το στέλνιωμα της ίδιας της κατάληψης του Πολυτεχνείου. Ως γνωστό, η ΑΔΕΦΕ, η παράταξη του ΚΚΕ και ο Ρήγας Φεραίος, η παράταξη του ΚΚΕ εσωτερικού, δεν ήθελαν την κατάληψη του Πολυτεχνείου και έκαναν από την αρχή των γεγονότων κάθε δυνατή προσπάθεια για να την αποτρέψουν. Η εργατική συνέλευση όμως ταυτόχρονα υπήρξε και καθοριστική, συνετέλεσε σε μέγιστο βαθμό για την μετεξέλιξη της κατάληψης του Πολυτεχνείου στην μεγαλειώδη εξέγερση του Νοέμβρη του 1973 που όλοι γνωρίζουμε. Και αυτό γιατί η εργατική συνέλευση καταρχάς άλλαξε τους οργανωτικούς και πολιτικούς συσχετισμούς μέσα στο Πολυτεχνείο και στο κίνημα. Απευθύνθηκε εμπράκτως με πολύμορφες και πολλαπλές δράσεις στις μεγάλες μάζες των καταπιεσμένων στρωμάτων, με διάφορες μορφές αυτοοργάνωσης όπως ήταν οι επιτροπές πάλι στους χώρους δουλειάς, οι μεικτές επιτροπές εργαζομένων και φοιτητών. Με τις μορφές πάλης που χρησιμοποίησε, όπως τις συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς και στις συνοικίες. Με τις πολύμορφες εξωστρεφείς δράσεις της. Με τα ενοποιητικά και συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά και πάνω απ' όλα φυσικά με το ίδιο το σύνθημα της γενικής απεργίας. Με όλα αυτά η εργατική συνέλευση έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να ενωθούν οι μάζες των εργαζομένων, των νεολαίων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, να κινητοποιηθούν, να βρουν χώρο για την ενεργή του συμμετοχή σε αυτή την εξέγερση και να μπορέσουν να ανοίξουν έτσι τον δρόμο, όπως είπα, στην πτώση της Χούντας. Για όλα αυτά όμως θα μας μιλήσουν πολύ πληρέστερα και καλύτερα οι εκλεκτοί καλεσμένοι μας, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάληψη του Πολυτεχνείου στα γεγονότα της εξέγερσης και πιο συγκεκριμένα μέσα από τις γραμμές της εργατικής συνέλευσης. Πρώτος θα μας μιλήσει ο σύντροφος Σοφρόνης Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν τότε εργαζόμενος οικοδόμος. Θα συνεχίσει ο σύντροφος Νίκος Βουλγαράκης, ο οποίος ήταν επίσης εργαζόμενος οικοδόμος στην περίοδο των γεγονότων. Και τέλος θα μας μιλήσει ο σύντροφος ο Γιάννης Οπελέκης, που ήταν εργαζόμενος λιθογράφος. Αν έχουμε το χρόνο, μετά από τις τοποθετήσεις των ομιλητών, θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε.
Ένα λεπτό πριν μπορώ να έχω διαδικαστικά μια τοποθέτηση. Ένα λεπτό. Μια πρόταση. Για τη διαδικασία. Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση Αγιοκαστρίτη Γιάννη, λέγομαι, και θεωρώ ότι ύστερα από 50 χρόνια πρέπει να τιμήσουμε ενώ λεπτού συγγύη για τους συντρόφους που ξέρουμε ότι ήταν και στη συντονιστική και μέσα στην εργατική συνέλευση και έχουν χαθεί από τη ζωή. Προτείνω λοιπόν στο Προεδρείο, στους ομιλητές, να κρατήσουμε ενώ λεπτού συγγύη το λιγότερο για τους ανθρώπους. Αν θέλετε να σας αναφέρω μερικούς, είναι ο Γιάννης Ονίκας, είναι ο Αναρχική, είναι ο Αντώνης Ταβάνης, είναι ο Αγιοκαστρίτης ο Αλέκος, είναι ο Χαλονάς ο Σπύρος, αυτή τη στιγμή είναι ο Παναγιώτης ο Σταθόπουλος, αυτούς που θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ λοιπόν τους αυτούς να κρατήσουμε ενώ λεπτού συγγύη το λιγότερο. Ευχαριστώ. Και ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης, η Σίλβια, ο Νίκος ο Παλής. Αν και πέρασαν 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, δεν είναι σήμερα, δεν κάνουμε σήμερα μια επαιτειακή εκδήλωση, γιατί το Πολυτεχνείο ζει. Ζει καταρχήν γιατί είναι ένα τεράστιο ιστορικό γεγονός και αυτό κυρίως ζει είναι γιατί οδήγησε στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία που ασφαλώς είναι η καλύτερη περίοδο σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Το Πολυτεχνείο ασφαλώς κατατάσσεται σε ένα από τους τρεις μεγάλους σταθμούς του εργατικού κινήματος. Το Μάη του 1936, την Ελληνική Επανάσταση του 1943-1949 και βεβαίως την εξέγερση του Πολυτεχνείου που είναι το τρίτο μεγάλο γεγονός στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική διαφορά από τις δύο προηγούμενες μεγάλους σταθμούς του εργατικού κινήματος. Ο Μεν Μάη του 1936 οδήγησε στην δικτατορία του Μεταξά. Η ΙΤΑ στον εμφύλιο πόλεμο οδήγησε στο μετεμφυλιακό κράτος που ήταν ένα από τα πιο βάρβαρα καθεστώτα που γνώρισε αυτός ο τόπος, ενώ η εξέγερση του Πολυτεχνείου γκρέμισε τη Χούντα και όπως είπα και προηγούμενα, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια της συζήτησης, όπως είπα προηγούμενα, οδήγησε στην πιο σύγχρονη ελληνική κοινωνία αυτό που ονομάστηκε με λίγα λόγια μεταπολίτευση. Η δικτατορία δεν θα επαναλάβω γιατί υπόθηκαν ήδη. Η δικτατορία των συνταγματαρχών δεν ήταν προφανώς κεραυνός ελευθερία. Έτσι προετοιμαζόταν από πολλά χρόνια προηγούμενα και βέβαια φτάνοντας στην τελευταία περίοδο ετοιμαζόταν από δύο πλευρές. Και ο βασιλιάς ετοίμαζε τη δική του χούντα, τη χούντα των στρατηγών όπως και τα λοιπά, και βεβαίως οι συνταγματάρχες οι οποίοι πρόλαβαν γιατί αυτοί πήραν το πράσινο φως από τους Αμερικάνους να κηρύξουν την δικτατορία. Η δικτατορία ήταν όπως όλες οι δικτατορίες, κατήργησε τα κόμματα, κατήργησε τις κοινωνικές οργανώσεις, κατήργησε τις ελευθερίες, τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα, τα συνταγματικά και πολιτικά δικαιώματα, καθήλωσε τους μισθούς
για ολόκληρη σχεδόν την 7ετία το βιωτικό επίπεδο για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα έτσι του μεγάλου κεφαλαίου, να συνεχίσει αυτό που έγινε κατά την περίοδο του μετεμφυλιακού κράτους, να συνεχίσει αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που βασιζόταν στην υπερεκμετάλλευση και στην υπερκαταπίεση των εργαζομένων, να συνεχίσει τη μεγάλη ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού, που γνωρίζουμε ότι η ρυθμή ανάπτυξης του ήταν τότε είτε δεύτερη μετά την Ιαπωνία, είτε σε ορισμένες χρονικές περιόδους μετά την Ισπανία. Εδώ χρειάζεται να πούμε ότι δεν είναι σωστό αυτό που επικρατεί ότι στην Θεατορία δεν υπήρξε αντίσταση. Δεν είναι σωστό, γιατί υπολογίζεται ότι περίπου βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, διώχθηκαν περίπου 70.000, που είναι σχεδόν το 1% του πληθυσμού, πράγμα που δεν είναι μικρός αριθμός. Ωστόσο, αυτή η αντίσταση αφορούσε οργανώσεις, των αντιστασιακές οργανώσεις εκείνης της εποχής κτλ. Η μαζική αντίσταση απέναντι στη Χούντα αρχίζει σχεδόν από το 1970, τρία χρόνια δηλαδή μετά την επικράτησή της. Τότε αρχίζει η μαζική αντίσταση ενάντια στη Χούντα. Εδώ η αντίσταση αρχίζει με ελάχιστη διαφορά, χρονική διαφορά, κυρίως από τους εργαζόμενους με απεργίες κτλ. Πιο σημαντική, την αναφέρω επειδή είναι μια από τις πιο σημαντικές απεργιακές κινητοποιήσεις εκείνης της εποχής, είναι των τράπεζων υπαλλήλων, επειδή η Χούντα ήθελε να πάρει τα ασφαλιστικά του ταμεία, έτσι τα οποία τότε ήταν εξαιρετικά πλεονασματικά. Επίσης, και το 70 αρχίζουν οι πρώτες κινήσεις και από τους φοιτητές. Βεβαίως, εκείνη την εποχή οι κινητοποιήσεις των φοιτητών αφορούσαν, επειδή και άλλωστε βρισκόταν κάτω από την ηγεσία έτσι αστικών ή σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων, κυρίως αφορούσαν προσφυγές στα δικαστήρια για να επιτρέψουν τα δικαστήρια και εκλογές. Βεβαίως, αυτά δεν είχαν καμία ιδιαίτερη αμήγηση. Ωστόσο, δεν πρέπει να τα υποτιμάμε, ήταν οι πρώτες κινήσεις μιας αντίστασης απέναντι στη Χούντα. Εκεί που θα πάρει κάποιες διαστάσεις, οι οποίες θα έχουν μια πολλαπλή σημασία και αποτελούν λίγος πολύ ένα σημείο για να εξηγηθούν τα μετέπειτα γεγονότα και πώς φτάσαμε μέχρι την εξέγερση του Πολυτεχνείου, είναι οι εκλογές που αποφασίζει να κάνει η Χούντα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1972. Έτσι, σε αυτές τις εκλογές, τις οποίες οργάνωσε η Χούντα για να δείξει ότι έχει λαϊκό αίρισμα, οι δύο ρεφορμιστικές δυνάμεις, δηλαδή ο Ρήγας Φεραίος, η φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ εσωτερικού και η αντιεφαιρέ του ΚΚΕ, θα συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές. Απέναντι σε αυτές τις εκλογές θα αντιταχθούν μονάχα οι μικρές δυνάμεις της άκρας και της επαναστατικής αριστεράς. Είναι η πρώτη φορά. Βεβαίως, το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών θα δικαιώσει πλήρως τη στάση των δυνάμεων της άκρας και της αριστεράς, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές, ένα, και δεύτερο, γιατί τις εκλογές θα τις κερδίσει, όπως θα μάθω και επόμενο, η Χούντα και τα λοιπά πράγματα που θα εκτεθούν έτσι αρκετά σημαντικά οι δυνάμεις των πολιτικών δυνάμεων. Ένα άλλο, που επίσης έχει μια μεγάλη σημασία, οι δυνάμεις της άκρα αριστεράς θα εμφανιστούν ανοιχτά και με μια άλλη πολιτική από αυτή των επίσημων κομμάτων, δηλαδή των δύο ρεφορμικών κομμάτων που είχαν βεβαίως και τη μεγαλύτερη επιρροή στο φοιτητικό κίνημα. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι οι καταλήψεις της νομικής.
οι καταλήψεις της νομικής, οι δύο κυριότερες, γιατί προϋπήρξε μία προηγούμενη, είναι η πρώτη στις 20 του Φλεβάρι, η δεύτερη ένα μήνα αργότερα, το Μάρτιο του 1973. Το 1973 είναι πυκνό σε γεγονότα, κάθε είδους γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά, γιατί έχουμε ένα φούντομα των απεργιακών κινητοποιήσεων και βεβαίως των λαϊκών κινητοποιήσεων, γιατί δεν είναι μονάχα οι εργάτες και φοιτητές, είναι και οι αγρότες των μεγάλων, των τρικάλων και άλλων περιοχών, οι οποίες αρχίζουν να διεκδικούν διάφορα αιτήματα. Πολύ εν συντομία θα αναφέρω τα πιο σημαντικά στη διάρκεια της παρέμβασης. Να σημειώσουμε για τη νομική, γιατί έχει μια ιδιαίτερη αξία και γιατί είναι και αυτές επίσης ένα κομβικό σημείο για να εξηγηθούν όλα τα μετέπειτα γεγονότα, για να γίνει κατανοητό δηλαδή γιατί φτάσαμε στο Πολυτεχνείο και γιατί έγινε αυτό το οποίο έγινε. Στην πρώτη κατάληψη της νομικής, η οποία είναι αρκετά μαζική, είναι περίπου 4.500 φοιτητές συμμετείχαν σε αυτή, είναι για πρώτη φορά όπου οι φοιτητές αποφασίζουν να μπουν στο χώρο τους. Όχι έξω από το χώρο, στις δικαστήρες, στα δικαστήρια κτλ, αλλά μέσα στο δικό τους χώρο και μάλιστα να το καταλάβουν. Το δεύτερο δηλαδή σημαντικό είναι ότι καταλαμβάνουν αυτόν τον χώρο που σημαίνει ότι αψηφούν το φόβο και την τρομοκρατία της Χούντας, πολύ ουσιαστικά πράγματα. Έτσι, αν δεν σπάσει οποιοδήποτε λαϊκό κίνημα, εργατικό κίνημα, αυτό το φόβο και τον τρόμο που επικρατεί, δεν υπάρχει θέμα κινητοποίησης, αυτό έρχεται αργότερα. Με αυτή την έννοια, η κατάληψη είχε αυτό το στοιχείο, έτσι να σπάσει ο φόβος και ο τρόμος απέναντι στη Χούντα. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η κατάληψη μονάχα σε φοιτητικά αιτήματα, παρά τη λυσασμένη προσπάθεια των δύο ρεφορμιστικών παρατάξεων να περιορίσουν μονάχα σε φοιτητικά αιτήματα, αλλά θα επεκταθεί και σε πολιτικά αιτήματα κάτω η Χούντα για τους Αμερικάνους κτλ. Το τέταρτο σημαντικό στοιχείο, ίσως που δένει όλα αυτά τα πράγματα, είναι ότι για πρώτη φορά θα κατέβουν μάζες για να υποστηρίξουν τα αιτήματα της κινητοποίησης των φοιτητών. Περίπου 30.000 υπολογίζονται αυτοί, ο κόσμος που κατέβηκε γύρω από το Πολυτεχνείο, που και αυτό έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπα προηγούμενα, να σπάσει ο δρόμος, να χτυπηθεί με την αστυνομία, γιατί ξέρουμε όλοι ότι οποιαδήποτε σύλληψη σήμαινε βασανιστήρια, πολύχρονες φυλακίσεις, εξορίες και όλα αυτά τα λοιπά. Γι' αυτό λοιπόν έχει αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κατάληψη, γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα βήμα μπρος και ένα σημείο εξήγησης γιατί θα φτάσουμε μέχρι το Πολυτεχνείο. Η δεύτερη κατάληψη έχει και αυτή τα ιδιαίτερα, παρά το γεγονός ότι είναι μικρότερη. Θα γίνει μονάχα όμως από τις δυνάμεις της άκρας και της επαναστατικής αριστεράς, θα κρατήσει μονάχα για 10 ώρες, γιατί θα χτυπηθεί βάναυσα από την αστυνομία. Ωστόσο, η ποιοτική του διαφορά, μάλλον η μεγάλη της σημασία είναι ότι αυτές οι δυνάμεις, οι μικρές ακόμα, της άκρας και της επαναστατικής αριστεράς, θα βάλουν την πολιτική τους και θα ξεχωριστούν από αυτό το ενιαίο, το λεγόμενο, και γι' αυτό θα κατηγορηθούν πάρα πολλοί από τους ρεφορμιστές ότι σπάνε την ενότητα του φοιτητικού κινήματος και του κινήματος γενικά. Βεβαίως, όταν μιλάνε αυτοί για το σπάσιμο της ενότητας, όπως ίσως το έχουμε ζήσει όλοι, εννοούμε το σπάσιμο της ενότητας της πολιτικής, όχι της ενότητας του κινήματος, της ενότητας της πολιτικής. Και με αυτή την έννοια, αυτό το ξεχωριστό στοιχείο έχει η δεύτερη κατάληψη, ότι αποφασίζεται από αυτές τις δυνάμεις, όπου θα τις δώσει εμπιστοσύνη στην πολιτική τους, γιατί θα έχει μια μαζικότητα, μικρότερη βεβαίως από την πρώτη, έτσι, γιατί δεν συμμετείχαν οι υπόλοιπες δυνάμεις, οι ρεφορμιστικές δυνάμεις, οι δύο μεγάλες παρατάξεις.
αυτή η δύο καταλήψεις είναι ένα πολύ καθοριστικό γεγονός για τα ό,τι σημαίνει. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά πολιτικών γεγονότων τα οποία πρέπει να αναφέρουμε εν συντομία για να δούμε τι παίχτηκε από εκεί πριν πάμε μέχρι τη κατάληψη του Πολυτεχνείου. Είναι πρώτα είναι η εξέγερση του ναυτικού, το Μάιο του 1973. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής πράγμα. Δεν είναι πια οι εξελίξεις μέσα στο στρατό ή στο μηχανισμό που καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά αντίθετα η ταξική πάλι είναι αυτή που καθορίζει τις εξελίξεις μέσα στους μηχανισμούς ή όποιες διαφοροποιήσεις θα συμβούν και θα συμβούν αρκετές σε αυτό το διάστημα μέχρι το Πολυτεχνείο μέσα στο κρατικό μηχανισμό. Ο Παπαδόπουλος, η κυρίαρχη κλίκα της τετορίας, θα χρεώσει το κίνημα του ναυτικού, είναι γνωστό, θα το χρεώσει στο βασιλιά και στις πολιτικές δυνάμεις, στον Καραμαλή, τον Αβέρο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα καταργήσει τη μοναρχία κτλ. Θα κηρύξει δημοψήφισμα, θα κάνει μια τροποποίηση του συντάγματος του 68, όπου καταργούσε τη μοναρχία και κήρυξε την Ελλάδα σε προεδρική δημοκρατία. Θα ορίσει αργότερα, λίγο αργότερα, μια πολιτική κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μαρκεζίνη, έτσι, και επιφορτισμένη με το σχέδιο της φιλελευθερωποίησης. Γιατί καταλάβαινε η Χούντα, και όλοι καταλάβαινε, ότι η κατάσταση σιγά σιγά οξύνονταν, ότι έβραζε, ότι η σύγκρουση αργά ή γρήγορα θα ερχόταν. Αυτό που προσπάθησε να προλάβει ο Παπαδόπουλος με το σχέδιο φιλελευθερωποίησης. Βεβαίως αυτό είχε και στο εσωτερικό του την αντίθετη πλευρά, αυτή που θα εκδηλωθεί αργότερα με τη δικτατορία, με το πραξικόπημα του Ιωαννίδη, μετά το Πολυτεχνείο δηλαδή, και τη συνέχιση της Ιωαννίδης, από μια δράκα πια είχε απομονωθεί τόσο πολύ, αλλά αυτό προσπάθησε να προλάβει, γιατί το καζάνι έβραζε και όλα τα πράγματα φαινόταν ότι θα οδηγούνταν προς την κρούση. Το πότε και με ποια αφορμή, αυτό βεβαίως δεν μπορούσε να το ξέρει κανένας απολύτως. Αλλά όλα τα πράγματα έδειχναν ότι βαδίζανε προς τα εκεί. Το σχέδιο φιλελευθερωποίησης που ανέλαβε να το εκπληρώσει η κυβέρνηση Μαρκεζίνη, την οποία όρισε ο Παπαδόπουλος, δεν υπήρχε, έφυγαν από την κυβέρνηση όλοι οι στρατιωτικοί, υπήρχαν μονάχα πολιτικοί, και αυτό που έχει σημασία να αναφέρουμε είναι ότι ο Παπαδόπουλος για 8 χρόνια θα εξακολουθήσει να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά δηλαδή το 1973, και με βάση το Σύνταγμα του 68 ή και του 1973, ο Παπαδόπουλος θα είχε το δικαίωμα να πάβει να διορίζει κυβερνήσεις, να διορίζει τους σημαντικούς υπουργούς, να διορίζει τους 3 αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, αεροπορίας, ναυτικού κτλ. Δηλαδή, μιλάμε για αν επικρατούσε αυτό το καθεστώς, και αυτό θα επικρατούσε, όπως θα δούμε δηλαδή λιγάκι, με τις εκλογές οι οποίες είχαν οριστεί και αυτές για τις 10 του Φεβρουαρίου του 1974, έτσι αυτό ήταν το σχέδιο φιλελευθερωποίησης, αν θα είχαν ουσιαστικά μια δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα. Μια δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα, κάτι το οποίο έγινε λίγο αργότερα με τη Χούντα του Ευρέμ, όπως λίγο ως πολύ είναι γνωστό. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι έχουν τα πράγματα, και πριν πάμε ακριβώς στο Πολυτεχνείο, σε αυτό το σχέδιο φιλελευθερωποίησης, δηλαδή για τις εκλογές, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, και οι αστικές και οι ρεφορμιστικές, κυρίως βεβαίως το ΚΚΕ εσωτερικού, πιο προσεκτικό ήταν το ΚΚΕ, θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Τι σήμαινε αυτό στο πρακτικό επίπεδο? Σήμαινε ότι δεν θα έπρεπε καμία κινητοποίηση να περάσει ορισμένα ελεγχόμενα, ένα ελεγχόμενο επίπεδο, γιατί αυτό θα καλούσε το σχέδιο
της φιλελευθερωποίησης. Πριν πάμε στην κατάληψη του Πολυτεχνείου για να τα δούμε όλα αυτά ανάγλυφα, πώς εκφράζονται από τις πολιτικές δυνάμεις, οφείλουμε να πούμε ένα σημαντικό γεγονός, που και αυτό επίσης είναι θρυβή της κατάστασης η οποία είχε διαμορφωθεί. Είναι για την κηδεία του Παπανδρέου, του Γέρου Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου. Ήταν 4 Νοεμβρίου του 1973. Αυτή την είχαν οργανώσει οι αστικές δυνάμεις εκεί με κύριο αίτημα κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αυτό ήταν το. Κανένας βεβαίως δεν ακολούθησε από τις χιλιάδες μπάντες που πήγαν εκεί, όπως μετέδεσε το BBC, περίπου 30.000 είχαν παραβρεθεί σε αυτή την εξέγερση. Πήρε αντιχουντικό χαρακτήρα και αντιαμερικάνικο χαρακτήρα όπου κυριάρχησαν τα πολιτικά συμφήματα. Ένα. Το δεύτερο ίσως το πιο σημαντικό. Αυτές οι μάζες θα συγκριστούν σφοδρότατα με τις αστυνομικές δυνάμεις. Θα τις κυνηγήσουν μάλιστα μέχρι το Σύνταγμα, οπότε θα αναδιοργανωθούν, θα βρουν και άλλοι και θα μπορέσουν να επιβληθούν και πάλι. Είναι η πρώτη φορά όπου θα έχουμε τόσο σφοδρή σύγκρουση τον κόσμο, των λαϊκών μαζών με τους μηχανισμούς της Χούντας και μάλιστα θα οδηγηθούν σε φυγή. Είναι το δεύτερο γεγονός σημαντικό, το τρίτο γεγονός σημαντικό, που δείχνει ότι αυτό που είπα προηγούμενα, ότι ο κόσμος πια αρχίζει και εξεγείρεται απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ένα. Δεύτερο, υπάρχει πια μια ενοποίηση των κινημάτων. Δεν έχουμε ένα ξεχωριστό φοιτικό όπως κρατιόταν άλλωστε και δεν έχουμε ένα ξεχωριστό εργατικό κίνημα, αλλά έχουμε μια ενοποίηση και μια ριζοσπαστικοποίηση που εκφράζεται και ριζοσπαστικοποίηση και πολιτικοποίηση που εκφράζεται με την πολιτική συνθηματολογία, όπως βεβαίως και με την πρακτική, που πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη σημασία και είναι ο καθρέφτης ή, αν θέλετε, το θερμόμετρο που δείχνει που βρίσκονται τα πράγματα. Έτσι, εκεί βρισκόμαστε στις αρχές του Νοεμβρίου, 4 Νοεμβρίου, εκεί βρίσκονται τα πράγματα. Στις 14 Νοεμβρίου οι ημερομηνίες έτυχε μετά 50 χρόνια να είναι οι ίδιες ακριβώς, Τετάρτη δηλαδή, έχουμε την κατάληψη του Πολυτεχνείου από 6 φοιτητές που ανήκουν στην άκρα αριστερά και από διάφορους συλλόγους. Έτσι αρχίζει η κατάληψη. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου αρχίζει πάλι από δυνάμεις άκρας αριστεράς. Για να σταματήσει η κατάληψη του Πολυτεχνείου από τις ρεφορμιστικές δυνάμεις, χρησιμοποιούν όλα τα μέσα και πολλές φορές. Επιχείρησαν να σπάσουν το Πολυτεχνείο πολλές φορές. Σήμερα τα έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Και οι ίδιοι. Ξέρετε ότι έχουν αποκαλύψει και οι ίδιοι ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές που προσπάθησαν να σταματήσουν την κατάληψη. Ο λόγος είναι γνωστός. Δεν θέλανε να χαλάσουν, να φανούν εμπόδιο στο σχέδιο αυτό της φιλελευθερωποίησης. Με διάφορα μέσα προσπάθησαν να το κάνουν, πηγαίνοντας προς εκλογές, με διάφορους τρόπους. Είτε είχαν προτείνει να βγουν ο κόσμος να κάνει μια πορεία προς το Σύνταγμα, ηρωική κτλ. Αυτό και προκειμένου να σπάσουν αυτό που άρχισε να συμβολίζει το Πολυτεχνείο. Δεν θα το κατορθώσουν, το ξέρουμε όλοι, γιατί δεν το κατόρθωσαν, τρεις είναι κυρίως οι παράγοντες. Πρώτον, γιατί άρχισε να κατεβαίνουν αρκετές δυνάμεις λαϊκών και εργατικών μαζών προς το Πολυτεχνείο από την πρώτη μέρα της κατάληψης. Δεύτερον, γιατί υπήρξε η εργατική συνέλευση που είχε μια μεγάλη συμβολή σε αυτή την κάθοδο των δυνάμεων, όπως θα εξηγήσουν οι σύντροφοι που θα μιλήσουν μετά από μένα. Τρίτον, γιατί υπήρξε μια σημαντική μετατόπιση έτσι, των φοιτητών, των απλών φοιτητών καταρχήν προς την πολιτική της συνέχισης της κατάληψης κτλ. Μια σημαντική μετατόπιση από τη βάση
των παρατάξεων, των δύο ρεφορμιστικών παρατάξεων, σημαντική επαναλαμβάνω, και επίσης και ένα άλλο κομμάτι, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, που ουδετεροποιήθηκε. Ήταν όλα αυτά γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει ο απλός φοιτητής γιατί να σταματήσει η κατάληψη. Ποιο ήταν το άλλο που προτείνανε οι άλλοι, πέρα από το να σταματήσει η κατάληψη. Δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει κανένας το άναρχο και ασυντόνιστο σχέδιο των ρεφορμιστών με καμία δύναμη. Έτσι. Επίσης δεν μπορούσε να καταλάβει ο απλός φοιτητής και ο απλός εργαζόμενος, ο νέος που έτρεξε στο Πολυτεχνείο, γιατί θα έπρεπε να εγκαταληφθεί η κατάληψη του Πολυτεχνείου. Ή γιατί ειδικά για τους φοιτητές δεν μπορούσε να καταλάβουν, μάλλον καταλάβαινε ο καθένας φοιτητής ότι ήταν αδύνατος σαν φοιτητές αν δεν συμμετείχαν οι λαϊκές μάζες να ανατρέψουν τη δικτατορία. Να πούμε εδώ και ένα-δύο στοιχεία πραγματικά. Οι φοιτητές, τα πανεπιστήμια εκεί την εποχή ήταν τέσσερα. Ένα των Αθηνών, ένα της Θεσσαλονίκης, ένα της Πάτρας και ένα των Ιωαννίνων που είχαν πρόσφατα, αυτά δεν ήταν και μεγάλα πανεπιστήμια, ήταν μικρά πανεπιστήμια, πρόσφατα είχαν δημιουργηθεί. Όλοι οι φοιτητές στην Ελλάδα ήταν περίπου 85.000. Δεν είναι όπως είναι σήμερα, δεν θα έκανε το μυαλό του, 85.000. Αν πούμε, αυτό είναι εμπειρικό στοιχείο βέβαια, αλλά έχει, νομίζω δεν βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα, αν πούμε έτσι την κοινωνική σύνθεση, ο Ψιρούκης το αναφέρει αυτό, ο ιστορικός Ψιρούκης, μονάχα 1% ήταν παιδιά των εργαζομένων ή των αγροτών σε αυτή τη φοιτητική μας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα θα μαζικοποιηθεί μετά τη μεταπολίτευση, δηλαδή 25 χρόνια μετά αυτό που έγινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και εδώ θα μιλήσουν οι άλλοι σύντροφοι πώς η κατάληψη μετατρέπεται σε εξέλιξη. Και είναι οι παράγοντες εκείνοι εκεί που από την κατάληψη θα φτάσουμε μέχρι την εξέγερση, έχοντας όμως υπόψη, γιατί δεν υπάρχει κανένα θαύμα, αυτό το κλίμα που υπήρχε στην κοινωνία, άσχετα αν το κατάλαβαν ορισμένοι, αυτό το κλίμα που υπήρχε στην κοινωνία, που έβαλε στην κοινωνία και όλα τα πράγματα έδειχναν ότι πηγαίνουν σε μία σύγκρουση. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο θα δώσουμε στον σύντροφο Νίκο Βουλγαράκη. Επειδή βρίσκομαι σε ένα πολύ πολιτικοποιημένο και ακροατήριο που έχετε και εσείς τις εμπειρίες σας, πιο κοντά, πιο κοντά. Το στόμα σου, εντάξει, εγώ δεν θα αυτό που έχω να πω είναι ότι καταρχήν πιο Φελέκης, πιο Σοφρόνης, αυτή ήταν η δημιουργή της Αγιατικής Επιτροπής. Εμείς δεν ακούγεσαι, είναι πιο κοντά. Πιο κοντά. Πιο κοντά. Μικρόφωνο πιο κοντά στο στόμα σου. Είναι λίγο τροπαλός. Είναι τροπαλός. Μπράβο. Τώρα, δεν ξέρω αν έχεις κάνει λάθος σε σχέση με την ιδέα του Παπαντρέου ή με σπουσοφέρη. Γιατί η σπουσοφέρη έγινε ένα μεγάλο σαμανάς. Και ήμουνα και εκεί. Τότε δούλευα εκεί κοντά στην Πλάκα και όταν πήγα στην κηδεία του Σεφέρη, πήγα και εγώ στην κηδεία, έτσι το κάνω σαν... και ήμουνα μόνο. Να ο Καπαναγιώτης δίπλα μου, να ο τι γίνεται. Και ήρθε ο κόρπος, ήρθε στο παραπέντε ακριβώς. Και έγινε μια μεγάλη όρια, ας πούμε, κατάσταση, η οποία είχε και συνέπειες έτσι μαχητικές. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα με αυτά
κάπου είναι. Και επειδή και ο χρόνος είναι περιορισμένος όσον αφορά την αίθουσα. Έτσι δεν είναι. Έχουμε ώρα ακόμα. Εντάξει. Καλύτερα είναι να ανοίξουμε και διάλογο, θα γίνουν ερωτήματα από κάτω για να απαντήσουμε. Αυτό που έχω να πω και το έχουμε νιώσει όλοι όσοι είμαστε μέσα στο Πολυτεχνείο, η παλικαριά που υπήρχε ήταν τόσο μεγάλη που δεν θα μπορούσαν με τίποτα αν δεν φέρανε τα τάξη μέσα να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή ήταν κρεμασμένοι από τα δόντα και λέγανε όταν πετάγανε σφαίρες που βάλανε, τα έλεγαν αληθινές σφαίρες όταν βάλανε. Όπως ακούγαμε. Και επειδή γίνανε και ορισμένα άλλα πράγματα, τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν έπρεπε να συζητηθούν, όπως ήταν η συμπεριφορά του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού, και εκείνη τη στιγμή που προέλαβα εγώ εκεί στη συνέλευση και μπήκε θέμα, προκειμένου έτσι, το πρόβλημα δεν ήταν. Και ήταν κατά ξέρω και εδώ πέρα ο φίλος κουδεματωμένος, ο Βαγγέλης, ήταν πώς να ενωθούμε όλοι, να είμαστε μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Τώρα, όσο αφορά τον κόσμο που υπήρχε μέσα στο Πολυτεχνείο, ήταν αποφασισμένος. Και είναι και ορισμένα άλλα πράγματα όσο αφορά τον κόσμο απ' έξω από το Πολυτεχνείο. Τους είχαμε, ας το πούμε, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ. Όταν βγήκαμε από το Πολυτεχνείο, όλες οι πόρτες στα πολυκατοικία βαράγανε να ανοίξουν, δηλαδή να πάμε και να μας προστατεύσουν. Εγώ βρέθηκα μαζί με τη γυναίκα μου, η οποία την κουβάραγα στην ουσία, γιατί είμαστε και τρεις μέρες μέσα, άϊπνοι κτλ. Στην αρχή που είναι και ο δρόμος που ήταν η ασφάλεια, ο πολίτης. Εκεί μπήκαμε μέσα, ένας κεφαλονίτης ήταν, ο οποίος δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, ανεβήκαμε πάνω από την πίσω μεριά, βάλε μια σκάλα και μέσα ήταν κατάμεστη η σάλα του και βέβαια, ας το πούμε, από έξω πέθανε μισθολίες. Όλο αυτό είχε μια τρομερή κατάσταση που ένιωθες να νιώθεις, να βγεις έξω και να παλέψεις, έστω και έτσι που ήταν. Πάσα περιπτώσει, έρχομαι στην αρχική μου κουβέντα, θα γίνουν ερωτήσεις και θα απαντήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο γιατί θα γίνουν μέσα από τις ερωτοαπαντήσεις που θα γίνουν. Λοιπόν, τελείωσα. Τώρα να πω για την εργατική συνέλευση. Έχω εδώ πέρα τις διακηρύξεις που είχαμε κάνει, δεν ξέρω αν πρέπει να τις πούμε και να τις ανακοινώσουμε. Και ήταν προκηρύξεις που είχαν άμεση σχέση με όλο τον κόσμο που υπήρχε εκεί πέρα. Και τώρα είπαμε πώς και γιατί φτάσαμε στο Πολυτεχνείο. Μια ακόμα πλευρά που θα ήθελα εγώ να αναφέρω σε αυτό είναι ότι όλη εκείνη την προηγούμενη περίοδο που στην Ελλάδα είχαμε τη μεγάλη σκραπιά του Παπαδόπουλου, που όλα τα πλάκων υποβέρα και τα... Λοιπόν, ο κόσμος καίγονταν. Γινόταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, και το κίνημα που δημιουργήθηκε εξαιτίας του Βιετνάμ από το Μάη του 68 και το Παγκόσμιο 68 που είχε επιπτώσεις ακόμα και στην Ιουγκοσλαβία μας που προμήθευε το Αμερικάνικο ναυτικό με τον Αμερικάνικο στρατό με πότες κατασκευασμένες στην Ιουγκοσλαβία και οι φοιτητές είχαν εξεγερθεί και κάναν και εκεί καταλήψεις και κάναν και εκεί πολυτεχνία όταν ζούσε ακόμα ο Τίτο. Λοιπόν, και όλα αυτά μαζί, τα οποία τα ζούσε η ελληνική κοινωνία και η ελληνική νεολαία, γιατί τα έβλεπε ο Παπαδόπουλος ίσως για να τρομάξει τον ελληνικό λαό. Κοιτάξτε τι γίνεται εκεί πέρα που νομίζουν ότι έχουν δημοκρατία και πόσο ίσως είμαστε εδώ που δεν κουνιέται φίλο.
και γι' αυτό τα παρουσίαζαν όλα αυτά και ο τύπος δεν υπήρχε λόγο Χριστιανική να μην δεν δημοσιευόταν τίποτα που να αναφέρεται στην Ελλάδα και στο συγκεκριμένο καθεστώς. Μπορούσε να λέει οτιδήποτε για την Λατινική Αμερική μέχρι και τα βιβλία του Μαρικέλα για το Αντάρτικο πόλης στη Βραζιλία και τα λοιπά, μεταφραστήκαν και κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα και πολλά άλλα και ο Γκεβάρα και τα σκέψη του Μάου και δεν συμμαζεύεται που ήταν συνέπεσε αυτό με τη μορφωτική επανάσταση η Κινέζικη, προλεταριακή επανάσταση, μορφωτική προλεταριακή επανάσταση όπως τη λέγαμε. Και επίσης αρκετοί θαραλέοι άνθρωποι και με μικρές ομάδες από διάφορες κατευθύνσεις έγιναν μια σειρά εκδοτική οίκη που βγάλαν πάρα πολλά βιβλία τα οποία ήταν η τροφή για πολύ μεγάλο στρώμα της νεολαίας. Και ήταν ακριβώς αυτή η νεολαία που είχε καλοκυθεί με τον Γκεβάρα, με τον έναν, με τον άλλον, με πολύ, πολύ περισσότερο με τον Τρότσκι και τους νέους στόχους και τα περιοδικό και τα βιβλία που έβγαζε και τα λοιπά και για τον Λένιν και για τον Τρότσκι, γιατί αυτά είχαν εξαφανιστεί μετά το 67, με το πραξικόπημα το 67, όλα εξαφανιστήκαν, καήκαν, κατασχεθήκαν, πήγαν σε κλίβανους και καήκαν, δεν ξέρουν τι απογίναν, δεν κυκλοφορούσε βιβλίο και βγαίναν πια ενώ ξανατυπώνονταν πια καινούρια. Ήταν για την Ρώσικη Επανάσταση του 17-18, δεν αναφέρει τίποτα για την Ελλάδα. Ούτε το λένε με το Τρόσκι, ούτε για τον Παπαδόπουλο, έλεγαν τίποτα, οπότε κυκλοφορούσαν. Κυκλοφορούσαν πιο άνετα. Λοιπόν, όλα αυτά είχαν δημιουργήσει μια μεγάλο στρώμα νεολαίων, οι οποίοι αμφισβητούσαν, ήταν πολύ καχύποπτοι απέναντι στα μεγάλα σχήματα του Ρίγα Φεραίου, το Τίνα Διεφέ και τα λοιπά, γιατί δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη με την... και από το γεγονός ότι πιαστήκαμε όλοι αυτοί, όχι μόνο αυτοί και εμείς, όλοι πιαστήκαμε με τα σόβρακα την νύχτα της 21ης Απριλίου και δεν εμπνέαν. Με τον τρόπο τους, αλλά και για άλλους λόγους δεν εμπνέαν. Και όλος αυτός ο κόσμος ήταν που έδωσε τη μάχη την Τετάρτη το βράδυ, το απόγευμα, εδώ πέρα από το απόγευμα που μπήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, που μπήκαν οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο κτλ. Και δίναν τη μάχη απέναντι στην ΑΤΕΦΕ και στο ΡΙΓΑ για να συνεχιστεί η κατάληψη, γιατί από την πρώτη στιγμή αυτό ήταν το ζήτημα. Αν θα βγουν έξω και θα κάνουν πάλι μια διαδήλωση μέχρι το Σύνταγμα ή τέλος πάντων θα κάνουν κάτι, μια ηρωική έξοδο μόνοι τους φωνάζοντας στον δρόμο ή θα συνεχιστεί η κατάληψη. Συγκεντρώθηκε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ανθρώπων έξω και πέριξ στο Πολυτεχνείο που τις πρώτες ώρες ήταν το Πολυτεχνείο είχε πολλές αστυνομικές δυνάμεις γύρω-γύρω. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος συγκεντρώνονταν γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο, ο οποίος δεν μπορούσε να πει μέσα. Σπρωχνόμασταν σπόρτες με την ΑΝΤΕΦΕ και από ό,τι έμαθα χθες από την κυρία Βαλαβάνη, τη συντρόφισσα Βαλαβάνη, που τα ήξερε από τα μέσα τα πράγματα, ο επικεφαλής της Περιφρούρης ήταν ο Φιλιππάκης. Τέλος πάντων, και χωρίς την φοιτητική ταυτότητα δεν έμπαινε κανένας μέσα. Οπότε καθόμασταν απ' έξω, γύρω-γύρω κτλ. Εγώ, σαν λίγο πιο έμπειρος από τους άλλους, οι άλλοι προσπαθούσαν απλά να μπουν μέσα. Εγώ μπορούσα να κάνω και δουλειά απ' έξω. Και το πώς δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Και αυτό που βρήκα να κάνω ήταν να καθίσω να μαζέψω μερικά μπλοκάκια και μερικούς μαρκαδόρους και ένα-δυο μαρκαδόρους από το περίπτερο, από ένα περίπτερο,
και να κάτσω στη γωνία και να γράφω κάτω η Χούντα, όλοι στο Πολυτεχνείο, κάτω η Χούντα κτλ. Και κάνετε συνελεύσεις στους τόπους δουλειάς, κάνετε συνελεύσεις στη γειτονιά σας κτλ. Στείλτε το προσώπου στο Πολυτεχνείο, θα φτιάξουμε το Σοβιέτ, δεν το έλεγα αυτό. Αλλά αυτό έρχομαι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, το μυαλό μου. Και συνέβαλε σε αυτό το έργο, από εκεί, μετά τα πρώτα 5 λεπτά, η δικιά μου δουλειά ήταν να γυρίζω στα περίπτερα, να μαζεύω ό,τι μπλοκάκια υπήρχαν και μαρκαδόρους και να τα παίρνω στο Πολυτεχνείο και να τα παραλαμβάνουν οι δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι. Δεν τα κάνανε όλη αυτή τη δουλειά, αλλά ήταν γύρω στο Πολυτεχνείο. Αυτοί οι μαθητές που κατεβαίναν, που ήταν για να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις κτλ. Για την επόμενη χρονιά, στο τέλος του χρόνου, που θα δίναν εξετάσεις και ήταν στα φροντιστήρια που ήταν στη Τζόρτζ, στη Κάνιγκος και γύρω-γύρω, όλοι οι δρόμοι εδώ και οι πατησίων κτλ. Ήταν γεμάτα από φροντιστήρια, άπειρα φροντιστήρια. Και άπειρη νεολαία που τέλειωνε το λύκειο, το τότε την 8η γυμνασία, που τη λέγανε, για να δώσουν εξετάσεις. Και όλοι αυτοί αντί να πούνε στα πρωτιστήρια και να κάνουν μάθημα, με το που πήραν χαμπάρι ότι κάτι γινόταν στο Πολυτεχνείο, το βλέπαν και δίπλα τους από εδώ περνάγαν. Λοιπόν, μαζευόντουσαν όλοι στο Πανεπιστήμιο και με το που είδαν το μπλοκάκι και τη δουλειά που έκανα εγώ, που τα πήραν αμέσως από τα χέρια μου, άσε να τα κάνουμε κι εμείς, δώσουμε και εμένα μπάρμα και γέμισα από τη γωνία της στο Ρουνάρα μέχρι την κεντρική είσοδο να κάθονται σε όλο το πεζοδρόμιο αυτό και να γράφουν και οι υπόλοιποι με τα αυτά που να τα κόβουν από τα μπλοκάκια και να τα μοιράζουν στα γιοταχή, στα λεωφορεία, στα αυτά να σταματάνε ακόμα και τα λεωφορεία και να μπαίνουν μέσα και να τα μοιράζουν. Γιατί είχε μαζευτεί πια αρκετό κόσμο και μαζί με αυτού, δηλαδή, εκτό από αυτού, ήταν και πολύ εργαζόμενο κόσμο και μεγαλύτεροι άνθρωποι και πιο ψημένοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα γιατί απαγορεύει η ΑΤΕΠΕ, κυρίως που έλεγχε τις πόρτες, μας απαγορεύει να μπούμε μέσα γιατί δεν είχαμε την ταυτότητα. Και δημιουργήθηκε απ' έξω, δηλαδή, αυτή η κατάσταση. Για αρκετές ώρες και μια ώρα περίπου έτσι. Πρέπει να ήταν γύρω στα 10, 10 και μισή, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε έγινε. Όταν άρχισε κάπως να λιώνει και απ' έξω η κίνηση, που ωραίωσαν από τις πόρτες οι αντιεπαιδευτές, μάλλον όταν πρέπει να ήταν όταν αποφασίσαν να φύγουν. Δεν ξέρω, νομίζω πιο αργά αποφασίσαν να φύγουν. Τέλος πάντων, μπήκαμε μέσα. Και οι διάφοροι εργαζόμενοι που ήμασταν απ' έξω, και εδώ απ' έξω στα σκαλάκια, λέμε πρέπει να κάτι να κάνουμε κι εμείς, να ζητήσουμε τους φοιτητές, να κάνουμε ένα χώρο να συγκεντρωθούμε κι εμείς σαν εργαζόμενοι. Αφού είχαν πια τελειώσει το ότι είναι μόνο φοιτητές. Σε όλες αυτές τις ώρες δηλαδή υπήρχε συνέχεια αντιπαράθεση με την περιφρούρηση και τα λοιπά και για τα συνθήματα, όχι μόνο περιφρούρηση, αυτοί που ήταν σκόρτες και ο κόσμος έξω που γύρναγε και όποιος φώναζε κάτω η Χούντα, ο κόσμος προκόταν με το που πριν φτάσουν στη Στουρνάρα αρχίζαν και φωνάζαν παρεούλες προκόταν ο κόσμος κάτω η Χούντα και τα λοιπά που ήταν απαγορευμένο το σύνθημα και τα λοιπά. Και πήγαμε μέσα, πήγαμε, ρωτήσαμε κάποιους, μα λένε μαμού, αυτό και τα λοιπά. Κάποιοι όμως πιο θαραλέοι και πιο γνωστοί του χώρου φοιτητάδες μας υποδείξαν τον γίνη που ήταν κλειστό. Αν θυμάμαι ήταν και εξωτερική πόρτα κλειστή. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, τέλος πάντων με κάποιο τρόπο άνοιξε αυτό. Δεν νομίζω να μας την άνοιξε ο φύλακας, νομίζω με την προξές την ανοίξαμε, την παραβιάσαμε. Και προχωρήσαμε στο 18 που επίσης μια, δυο, τρεις, μπαμπούμ, πέσαμε πάνω τις δυο, τρεις, πέντε, χοντροί. Δεν ήμουν εγώ, κι εγώ μαζί με τους χοντρούς, τέλος πάντων, αλλά με τις προξές. Ανοίξαμε το γίνη 18 που το είχαμε για τρεις ημέρες δικό μας. Το τι κάναμε εκεί. Εκεί γινόταν μια πολύ σκοδρή συζήτηση και πολύ ενθουσιώδες τι θα κάνουμε.
το κύριο μέτημα είναι να διαδοθεί, να διευρυνθεί το κίνημα, η συμμετοχή των εργαζομένων κλπ. Και του υπόλοιπου κόσμου πέρα από τους φοιτητές. Και να βγάλουμε με αυτό ήταν να καταλήξουμε σε κάποια ανακοίνωση και πώς θα αρχίσει η μεθόδευση, πώς θα διαλυθεί αυτό, πώς θα διακυπεί κτλ. Πώς θα το πάρουν οι εργαζόμενοι που ήταν εκεί ή οι άλλοι που θα περνάγαν να πάει εκεί. Οπότε η δική μου απασχόληση ήταν μονίμως να βρω χαρτί, να τυπώσουμε και επειδή είχαμε και πρόβλημα με τον πολύγραφο του Πολυτεχνείου, δεν μας τυπώναν και τα λοιπά, δεν είναι αυτά, είναι μόνο για τα φοιτητικά, είναι μόνο για το συντονιστικό, δεν είναι αυτά. Μια φορά ξεγκλίστευσε εκεί πέρα και τύπωσαν καμιά 501 πακέτο χαρτί και τα λοιπά με άδεια από το δαμανάκι που μας έκανε και την αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή, την έσβεση και το έκανε κάτω τη μάρη της. Στις πιο πολλές προκηρύξεις δηλαδή, τις τυπώναμε εκτός Πολυτεχνείου, χαρτί που αγοράζαμε και τρέχαμε από εδώ και από εκεί να παίρναμε χαρτί και στο πήγαινα εγώ στο Διονυσόπουλο που τον ήξερα δηλαδή σαν που είχε και το τυπογραφικό χαρτί και τα λοιπά και χρόνια ψωνίζαμε και όταν ο γιος του Διονυσόπουλου που ήταν εκεί κατάλαβε ότι το έπαιρνε για το Πολυτεχνείο, το πήρε ένα δύο και μου δεν πέντε πακέτα ολόκληρο ή ολόκληρο κουτί από που είναι, δεν θυμάμαι πόσα πακέτα έχει μέσα το Α4. Λοιπόν, και τυπώναμε κυρίως έξω τις πολυγράφους, δεν είχαμε τόσο, δεν ήταν τόσο πολύ φωτοτυπίες, τα φωτοτυπικά των εποχήν. Κυρίως πολύγραφοι ήταν και επειδή ήταν και ένας καλός σύντροφος, καλός ένα πολύγραφο που είχε στο Μαυρομιχάλη εκεί πέρα και τύπωνε τα διάφορα χαρτιά. Που τυπώναμε και την παράνομη εργατική πάλι, μας την τύπωνε, στη διάρκεια της εκτατορίας δηλαδή. Και μας τύπωνε εκεί πέρα και τα κουβάλαγα από πάνω κάτω, πέρα εδώ και με τις άντες. Παρ' όλα αυτά δεν έπεσα πάνω, μου έπαινα όλη μέρα με αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεσα πάνω σε κανένα μπάτσο να μου πει τι είσαι σακούλα, γιατί η αστυνομία ήταν στον δρόμο. Και αυτό περνούσαν συνέχεια άνθρωποι από το Πολυτεχνείο, από αυτούς που είχαν μάθει ή από αυτούς που συμμετείχαν, περάσαν από τη συνέλευση και τα λοιπά και παίρναν. Για τις δουλειές τους, για τη γειτονιά τους, για αυτό και τα λοιπά, όπου πήγαινε ο καθένας. Τις ανακοινώσεις που βγάζαμε δηλαδή μετά τη συνέλευση κάθε βράδυ, κάθε νύχτα, κατέληγε το πρωί σε ένα κείμενο το οποίο το τυπώναμε την πρώτη και τη δεύτερη μέρα δηλαδή. Την τρίτη δεν πρόλαβε να βγει η ανακοίνωσή μας, γιατί είχε βγει ήδη το τάγκ στην πόρτα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια δουλειά. Από εκεί και πέρα ο ενθουσιασμός ήταν τόσο πολύς και η πεποίθηση των πολλών από τους συμμετέχοντες εκεί ότι θα είχαμε, το ρίχναμε τον Παπαδόπουλο και θα είχαμε καινούργιο καθεστώ μετά, ενώ ήταν και αρκετός καυγάς, αν θα έχουμε κυβέρνηση με συμβούλια Σοβιέτ χωρίς εξουσία που είχε, χωρίς η κυβέρνηση που ήταν. Η σύντροφή μας εκεί, ο Μακαρίτης, ο Παντής, ο Κωνσταντινίδης, ο και μια ομάδα από το ΕΑΜ που συμμετείχε, ήταν η μόνη από όλα που συμμετείχαν. Το ΕΑΜ. ΕΑΜ. Ναι, όχι το ΕΑΜ, το ΕΑΜ. Ο Βασίλης ο Τσιπίδης δηλαδή και ο Αντωνίου, ο ηθοποιός και πώς το είπαμε το... Οι οποίοι θέλανε να γίνει δημοκρατία σόν και καλά, όποτε παίρνουν από λόγο δεν έκανε πώς θα κάνουμε αυτή τη δουλειά που λέγαμε, πώς θα πάμε στο
πώς θα πάει, που ήταν τότε βιομηχανική περιοχή, ήταν στα πόδια μας. Μέχρι το μεγάλο από όλη η Ιερά Οδός δεξιά-αριστερά ήταν μεγάλες βιομηχανίες. Λοιπόν, ήταν αυτό που συζητάγαμε εμείς, πώς θα τα βγάλω, πώς θα πάνε στον κόσμο, πώς θα τα οργανώσουμε. Αλλά ποια θα είναι, τι κυβέρνηση θα έχουμε μετά. Λοιπόν, το αυτό είναι ότι ειδικά μετά την εργασία, τη δουλειά, όταν σχόλαγε ο κόσμος και την Πέμπτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή, ερχόταν στο Πολυτεχνείο χιλιάδες εργαζόμενοι που σχολάγανε τις δουλειές τους και μαζευόντουσαν και έκλεινε όλη η πατησία όσο έβλεπες προς την Ομόνοια, προς την Ακρόπολη και προς τα εκεί, δεν έπαιρνε καρπίτσα από τον κόσμο που συγκεντρώνονται. Μαζευόντουσαν και ερχόταν και πολλοί από αυτούς μέσα και από κέρια τη συνέλευση κλπ. Και παίρναν και ειδικά ό,τι είχαν για τις δουλειές τους. Νομίζω, η γνώμη μου είναι ότι αν δεν έκανε την επιλογή εκείνη την ώρα συγκεκριμένη και εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα και ήταν το Σαββατοκύριακο, λειτουργούσε ακόμα το Πολυτεχνείο, ήταν ζωντανό, νομίζω από τη Δευτέρα θα ήταν η εξέγερση θα είχε γενικευτεί, θα είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Ήδη όλα τα πανεπιστήμια τότε και τα Γιάννενα και η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη που εντάξει δεν ήταν και τόσο μικρά και το Θεσσαλονίκη δεν είναι και τόσο καινούργιο πανεπιστήμιο, νομίζω είναι αρκετά πιο παλιό. Λοιπόν, ήταν ήδη σε κατάληψη και εκεί είχαν επίσης από κυρίως την Πάτρα, ήταν και από μη φοιτητές, τους αγρότες που ανέφερε προηγούμενο ο Σοφρόνης, από την Ιλία και από την Αχαΐα, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιοι αγρότες ήταν, αλλά ήταν μαζικοί και τρακτεράδες και τέτοια κλπ. Με τέτοια απορία, με τρακτέρ κλπ. Τα Μέγαρα. Άλλο τα Μέγαρα. Τα Μέγαρα ήταν εδώ. Λέω αυτοί που πήγαν με κομπόι από τον πύργο και από την Αχαγιά και δεν ξέρω από πού και πήγαν στην Πάτρα που τους υποδέχτηκε ο Παυλίδης. Ναι, λοιπόν, νομίζω οι διαθέσεις των ανθρώπων, δηλαδή είχε τόσο πολύ ξεθαρέψει ο κόσμος με αυτό το γεγονός, που η διεύρυνση της εξέγερσης στο άπλωμα τώρα πόσο θα γενικεύονταν ή όχι και ποια θα ήταν η αντίδραση αργότερα αν αυτό το πράγμα θα το αντιμετώπιζε ο Παπαδόπουλος με καμιά καινούργια και ένα καινούργιο παιχνίδι ή θα είχαμε μεγάλο μακελιό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί ούτε η γενίκευση έγινε, μπήκε το ΤΑΣ και τελειώσαμε και καταλήξαμε άλλοι στο Ιάτασα, άλλοι στο Χαϊδάρι, άλλοι στο Κοριάτι, λοιπόν και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα που ήταν τίγκα γεμάτα. Και νομίζω το Πολυτεχνείο σίγουρα ένα πράγμα που έκανε ήταν να παραλύσει η Χούντα με την επιστράτευση που δεν τολμούσε να δώσει όπλα στις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μάλλον που είχαν επιστρατευτεί με τη Γενική Επιστράτευση που ήταν γεμάτο στις 25 Ιούλη πότε ήρθε ο Καραμαλής και τα λοιπά που ήρθαμε από τη Γιούρα. Τυπώναμε, με περιμένουν στο σπίτι μου και τυπώναμε προκήρυξη όλο το βράδυ, ένα τρικάκι δηλαδή, για να το πάμε στους
στο συνδεστράτευμένο που ήταν στρατοπεδευμένοι από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, όπως το λέμε εκεί πέρα, μέχρι το Τυραπίνα και μέχρι το Λαύριο και τα λοιπά, όλοι οι Ελαιώνες ήταν γεμάτοι, γεμάτοι με επιστρατευμένους, οι οποίοι άλλος είχε μόνο μια χλένη καλοκαιριάτικα, άλλος είχε άρβλα και δεν είχε τίποτα άλλο, άλλος και όπλα ήταν τα πιο σπάνια από όλα. Λοιπόν, και αυτό νομίζω ήταν το γεγονός που φοβηθήκαν, νομίζω μετά το Πολυτεχνείο θα είχαν, νομίζω είχαν πολύ σοβαρό πρόβλημα να μοιράσουν όπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο. Προσθέσω σε αυτό που είπε ο Γιάννης, που δεν έχει ακουστεί ποτέ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Έγινε η επιστάτευση του Ολυμπιακού στο πρόβλημα που έγινε. Σε μένα που ήμουν να καταζητούμε, δεν πήγε πρόβλημα να πάω να μην πάω, γιατί ήμουν να επιστατευόμουν. Λοιπόν, θα λέω ότι εκείνη την ημέρα που ήταν η επιστάτευση, όλη η Αθήνα ήταν να μου πω η φέστη. Πήγαμε στο σταθμό να ρίσεις. Εκεί πέρα δεν μπορούσε αξιωματικός να βγει έξω και να μιλήσει. Το τι άκουγε δεν λέγεται. Εμάς ήρθε το βαγόνι για να μας πάρει για να παρουσιαστούμε στον χώρο που ήταν το δικό μου το απολυτήριο εκεί σε περίπτωση επιστάτευσης. Δεν ξέρω πότε ήρθε. Ήταν γεμάτο ακόμα καλαμπόκι κάτω, όρθιοι. Και ένα που έκανε δεν ξέρω πόση ώρα να φτάσουμε στον χώρο. Αφού φτάσαμε στον πόλο και πήγαμε να παρουσιαστούμε εκεί πέρα για να μεταγίνει. Απ' έξω από το στρατόπεδο, είδες πως γίνονται οι πώς λένε αυτοί που λένε για να οικονομήσουν πολλά. Όχι, ήταν 10 με 15 πάγκοι που δίνανε, ας το πούμε, ένα σάντουις που έκανε τότε 10 δραχμές το σάντουις εκείνη την εποχή. Δηλαδή, μερικοί, οι οποίοι μερικές φορές μετά, όπως ήταν οι Καμαντασφαλίδες και αυτοί, είναι οι Ελληναράδες, κατά κάτω. Από εκεί φύγαμε, μαζιόμουνε να παρουσιαστούμε πάλι στο σταθμό Λαρίστης, μετά στη Μάντρα. Και από τη Μάντρα για μας είχαν έτοιμους για να πάμε στην Κύπρο. Ρητή εντολή, τα όπλα που μας δώσανε, και αυτό θέλω να τονίσω, γι' αυτό πήρα το μικρόφωνο. Ρητή εντολή και γινόταν επιθεώρηση μόνο για αυτόν τον λόγο. Να μην βγάλουμε το γράσο. Έτσι και βγάλε το γράσο, πες το, μας απειλούσαν. Μέχρι που έγινε, ήρθε ο Καραμαλής, που τον είχαμε διώξει εν πάση περιπτώσει και είχε πως έχει φύγει. Και τελικά, αυτός ο οποίος όλοι ξέρουμε ότι με τη φούτα θα πήγε μια χαρά. Δεν είχε κάνει ποτέ ένα λόγο που να είναι αντίον της σκούτας. Και επειδή έχουν γίνει πολλές τέτοιες ομιλίες γύρω από αυτό το θέμα, αυτό που σας λέω είναι μια πραγματικότητα και βάση περιπτώσει εγώ σκαπανέα συμπηρέτησα, τις καπανείς είμαστε εκεί πέρα και τις καπανείς που πάνε στον χώρο πάνε στην πρώτη γραμμή και έχουμε 80% χρησιμότητα από το λέγεται. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις από να δώσουμε απλά μία προτεραιότητα στις ερωτήσεις για να μπορέσουν να απαντηθούν κατόπιν και από τις τοποθετήσεις που θα γίνουν. Ωραία, Ματίνα Σταύρος. Χαίρομαι. Όσο μπορείς και δυνατά. Ναι, χαίρομαι και πραγματικά που παραβρέθηκα σε αυτή την εκδήλωση της Όφη. Για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θέλω να θέσω να κάνω μια ερώτηση. Για εσάς, στους αγωνιστές, το πάνελ και εδώ που είσαστε και εδώ παραβρισκόμενοι, για τους μεγαλύτερους, πήγε πιο πολύ. Η λέξη κατάληψη, τι σημασία είχε την εποχή για εσάς, τους μεγάλους αγωνιστές. Δηλαδή, το γεγονός ότι έγινε κατάληψη από τους φοιτητές
είχε σαν στόχο να επιφέρει σε λάμα και το κοινωνικό περιεχόμενο. Ή μόνο περιορίζεται στη λέξη κατάληψη να προβάλλει την αντίσταση του λαού απέναντι στο σύστημα της κούρας. Σταύρο, νομίζω ότι σηκώσει χέρι. Ναι, και σήκωσε κάποιος άλλος και δεν τον είδα. Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, λίγο στοχευμένες στα ψηφιακή συνέλευση. Το πρώτο είναι, αν θυμάμαι καλά, όπως είχα διαβάσει σε ένα αντίμενο βιβλίο, στην αρχή της εργατικής συνέλευσης, παρευρίσκονταν και αρκετοί άνθρωποι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν γενικότερα από το χώρο ή επιρροή του ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού. Οι οποίοι στην πορεία της εργατικής συνέλευσης, κάπως να το πω έτσι, συγχωνεύτηκαν με τη συνέλευση και την παρακολούθησαν και συνεχικά. Δηλαδή, ήθελα να ρωτήσω αυτό αν ισχύει και αν έγινε κάποια προσπάθεια από τα δύο αυτά θέματα, να το πω έτσι λίγο, να σπάσουν την εργατική σύνδεση, δηλαδή να την ακυρώσουν με τη γενέση. Κάτι έχει γραφτεί, αλλά όχι πολύ συγκεκριμένα, ότι γίνανε κάποιες προσπάθειες, ότι ας το διαλύσουμε, ας το προχωρήσουμε, εδώ είναι, ξέρω εγώ, και ήταν χαρακτηρισμοί τότε, ξέρω εγώ, προσπάθειες, προσυστές, δεν ξέρω εγώ, μια δηλαδή, αν υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες, πιο συγκεκριμένες πάνω σε αυτό, θα ήταν μια προσπάθεια. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Αν υπήρχε δυνατότητα να μας πούνε εδώ οι σύντροφοι, ας πούμε, ορισμένα λίγο παραδείγματα πρακτικά, πώς έγινε αυτό το πράγμα, να φέρει δηλαδή μια ομάδα, ξέρω εγώ, και να πηγαίνει πού, δηλαδή κάνει και ο σύντροφος του Γιάννης. Εγώ ήταν και μηχανική ζωή και το Γιάννη, δηλαδή αν υπάρχουν καταγραμμένες τέτοιες εμπειρίες, δηλαδή που πήγε με μια επιτροπή, μίλαγε τους συντάτες που τους έλεγε. Είναι μια ομάδα, ένα συνεργείο, ένα συνεργείο, δηλαδή να λέμε, ξέρω εγώ, εκλέγουμε ένα προεδρείο ή εκλέγουμε μία επιτροπή. Ή... οι εμπειρίες αυτό είναι λίγο... ναι. Από ανύπαρκτες έως αδύναμες, περισσότερο. Ή καμιά φορά θεωρούνται και λίγο πολιτικοί με αυτά, είναι γραφειοκρατία και τα λοιπά. Εκεί πώς ήταν η αντίληψη των εργατών που συμμετείχαν στη σύνταξη. Δηλαδή, γιατί είπαμε να εκλέξουμε ένα όργανο, γιατί είπαμε να εκλέξουμε δύο επιτροπές, να εκλέξουν ένα προεδρείο, ας πούμε. Δηλαδή, αυτές τις ερωτήσεις είχαν έτσι. Είναι και από τα συνδικά. Ναι, εντάξει, ναι. Για την έλα, δείχνει. Σε συνέχεια... θέλω να... ωραία. Μες δεν είναι σε συνέχεια θα να ρωτήσω. Ότι καταλαβαίνει. Ναι. Να... να μας πείτε όσοι συμμετείχαν, αυτές οι συνελεύσεις ήταν μαζικές, είχαν πολύ κόσμο, δηλαδή κουταβιά, τα αστυνομικά γεμάτα, ο χώρος. Στον κίνδυνο ήταν αυτό το παιδιά, έτσι, ναι. Δεύτερο, έχουμε εικόνα από ποιους εργασιακούς χώρους προερχόντουσαν όλοι αυτοί που συμμετείχαν στην εργατική συνέλευση. Τι ήταν, τα υπολοιπάλλη, οι οικοδόμοι, οι μηχανικοί εργάτες, οι υπολοιπάλλη, τι έχουν εικόνα. Υπήρχαν κάποιοι εργασιακοί χώροι που υπερήγανε, ήταν πιο πολιτικοί οικοδόμοι, λόγω τώρα. Τρίτη ερώτηση. Τι ηλικία ήταν αυτή από την ιστορική συνέλευση. Ήταν νέες, νέες που είχε τα νέα στρώματα της εργατικής τάξης, ήταν νέα φορά της εποχής. Επίσης υπήρχαν οι γυναίκες στην εργατική συνέλευση.
ήταν πολλές, ήταν λίγες, είχε πατάρει στο αφρικό φύλλο. Ήταν να μας δούμε και όλα. Κάθε μέρα έπινε την καθοριστική στρεφτική επιτροπή. Πώς λειτουργούσε αυτή η γραφή στρεφτική. Αν πήγε στην στρεφτική επιτροπή, ποιοι ήταν. Ποια τα ονόματά του. Ξέρετε, να ακούσουμε. Αυτό θα λέω. Ωραία. Ο σύντροφος Παγιοκαστρέτης είπε μάλλον. Όχι, εγώ θέλω τοποθέτηση. Α, συγγνώμη. Θέλω τοποθέτηση. Λοιπόν, ωραία, να πάμε ένα γύρο για απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και να συνεχίσουμε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ναι. Να μπορούμε να ναι, αν είναι ερώτηση, ναι. Μία δεν ήταν η συντονιστική επιτροπή με ένα. Θα τα απαντήσουμε όλα. Υπομονή. Ερώτηση. Με συγχωρείτε, το έχω γράψει γιατί τα ελληνικά μου είναι χάλια. Αυτό το Σαββατοκύριακο ο ριζοσπάστης δημοσίευσε την εισαγωγή των νέων βιβλίων με τίτλο «Πολυτεχνείο Νοέμβρης 1973. Έμπνευση, γνώση και στήριγμα για τους λαϊκούς ξεσηκωμούς του μέλλοντας». Εκδόθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του Ρεφορμιστικού Σταλινικού Κομμουνιστικό Κόμματος Ελλάδας. Περιέχει μια πολεμική κατά διάφορων αριστερών ομάδων. Για παράδειγμα, λένε για το κουκουέ του εσωτερικού ή οπορτουνιστή, όπως λένε, και ακολούθω ισχυρισμό. Τσιτάτο τώρα. Το ΚΚΕ αποτέλεσε τη μοναδική πολιτική δύναμη που καλούσε σε ανατροπή της δικτατορίας με όρους μαζικού, εργατικού, λαϊκού κινήματος με όλες τις μορφές πάλης. Εντάξει, μιλήσατε αρκετά για αυτό ήδη. Ρώτημα, γιατί γι' αυτό μιλήσατε και στην εφημερίδα εργατική πάλι. Το ρόλο των μαοϊκών και του ΟΣΕ που έγινε το ΣΕΚ. Λοιπόν, πάμε ένα γύρο απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις. Πάμε ανάποδα αυτή τη φορά. Γιάννης, Νίκος, ο Φρόνης. Εντάξει, και μετά θα συνεχίσουμε με τοποθετήσεις. Η Συντονιστική Επιτροπή με πρόεδρο τον σύντροφο τον Σαφρόνη Εκδεξιόνου ήταν μόνιμη και τις τρεις μέρες και ένας από τα μέλη της συντονιστικής, εκτός από τον Σαφρόνη, ήταν και ο πρόεδρος είναι άλλο. Το λόγο καλά για γράψουμε, αλλά και αυτό και για άλλη μέρα. Δεν έχω σημειώσει πολλές από τις ερωτήσεις. Αυτή είναι η βασική για το νούμερό μας. Το γίνει 18, ξέρετε πώς η αίθουσα είναι. Είναι λίγο, ίσως μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερα από αυτή εδώ. Θα ήταν τίγκα από την πρώτη μέχρι την τελευταία τη στιγμή, όλες τις μέρες. Έχει και πολύ κόσμο, ο χώρος, το σαλόνι του το απ' έξω. Και τα λοιπά και είχε πάντα αρκετό κόσμο και ήταν και ο κόσμος που δεν καθόταν και
μέχρι το 4 ώρα που μπορεί να την κρατάγαμε εμείς στη συνέλευση, άλλοι έπρεπε να πηγαίνουν στη δουλειά τους την άλλη μέρα. Τώρα κρατάγαμε το πρωί πηγαίνοντας για τη δουλειά τους να πάρουν τις ανακοινώσεις. Να πάρουν τις ανακοινώσεις. Είχε αρκετή συμμετοχή. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις από κάποιοι από το ΚΚΕ, μπήκαν κάποια στιγμή μια ομαδούλα μέσα και πέρα έλεγε για την ακυρότητα της συνέλευσής μας και τα λοιπά, γιατί δεν συμμετείχαν όλες οι οργανώσεις, τα κόμματα και τα λοιπά, και ποιοι είσαστε εσείς και ποιος σας έχει βεβαιώσει, τέλος πάντων, αν έχετε ότι είσαστε εργάτες και τι είσαστε, τέλος πάντων. Με δύο-τρεις έτσι αυτές, εντάξει, καλά, μας τα πας τώρα, μπορείς να φύγεις να κάνουμε τη δουλειά μας. Κάπως έτσι, δηλαδή, χωρίς ούτε ιδιαίτερα αγροξίδια ούτε αυτά. Μια τέτοια, νομίζω, μόνο μια τέτοια παρέμβαση. Είχαμε όμως κάποιος πιο πυκνά, ένα σύντροφό μας συγκρατούμενο ΚΚΕ, τον Νικολάκη του Σωτηρίου, που επανειλημμένας μπήκε στην αίθουσα, ερχόταν στην αίθουσα, και φώναζε «Σύντροφοι, βγαίστε έξω, είναι προβοκάτορες, είναι τρασπιστές, φύγετε, μην αυτό, είναι επικίνδυνοι προβοκάτορες, φύγετε». Το οποίο βέβαια έπαιγε ο ίδιος αντί να φύγουν οι άλλοι. Καλά του λέγανε, ακούσαμε και πριν φύγε τώρα. Δεν είχαμε κυρίως την πρώτη μέρα, νομίζω στην αρχή κάποια μια μικρή ομάδα είχε και έγινε αυτό που σας είπα πριν, που αμφισβητούσαν δηλαδή την εγκυρότητα της συνέλευσης. Όταν συμμετείχε και όλοι αρκετοί, κοιτάξτε, αυτό είχαν δίκιο δηλαδή, πράγματι δεν ήταν και ήταν, ήμασταν όλοι εκλεγμένοι, ούτε βουλή ήταν κανονική. Μια ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ λέει τώρα, αυτό το σκέφτηκαν πολύ αργότερα βέβαια, μετά. Θέλαν να το κλείσουμε, να μην γίνει το Πολυτεχνείο, επειδή δεν ήταν όριμη η εργατική τάξη να κατέβει σαν στρατό, σε εργατική τάξη, δηλαδή να αναγκρέψουμε τον καπιταλισμό. Τότε κάποιος ρώτησε αν είχαμε και το... Είχαμε, στο πίσω μέρος και ο παλιού μας ήταν αυτό, όχι μόνο και πού ήταν αυτή και όλοι οι ακραριστερά στη διάρκεια της δικτατορίας πιστεύαμε ότι με τον αγώνα μας ενάντια στη Χούντα θα γκρεμίζαμε και τον καπιταλισμό. Και υπήρχε αυτό το πράγμα, το τι θα γίνει μετά από αυτό, δεν περιμέναμε το πότα με παραμαλήσαμε. Αν γινόταν μια εξέγερση σοβαρή, δεν φαντάζομαι ότι θα παίρνουν τον Καραμαλή από το Παρίσι. Αλλά δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Άλλοι κάναν κομμάτι, άλλοι κάναν λόγο. Λύσαν το πρόβλημα για λογαριασμό μας. Οπότε αυτό δεν συνέβη. Αλλά τότε δεν έλεγε τίποτα τέτοιο. Δεν μαρτύραγε, δεν έκανε τέτοιες. Δεν τα μαρτύραγε το πρόγραμμα του ΚΚΕ ότι σκόπευε να το κάνει με την εργατική τάξη και να τα λέει αυτά πάντα σε όλη τη ζωή, τα λέει ότι με την εργατική τάξη θα το κάνει, αλλά εκείνες τις μέρες δεν είπε τίποτα τέτοιο, έλεγε είναι προβοκάτσα και θα έχει αναταραχή και είναι ότι είμαστε και πράκτορες και σε σάμπο, το βάλαν και στα έγκυπά τους. Μετά και στη συνέχεια και στη μεταπολίτευση μας έλεγε και αριστεροπολιτικούς και αναρχοεσαντζίδες. Διάφορα τέτοια επίθετα. Αυτούς που ήταν οι απίθαρχοι στο Πολυτεχνείο και κάνουν αυτά που κάνουν. Τίποτα δεν είπε για γενική εξέγερση, ούτε για αυτό. Καμία εξέγερση. Ήταν το πρόγραμμά του ήταν ότι να μην χαλάσει το αυτό και το παζάρι που κάναμε με το Μαρκεζίνη για να συμμετέχουν να βρεθεί ένας τρόπος. Είτε με το να νομιμοποιηθούν όλα, αν νομιμοποιηθούν όλα τα προδικτατορικά κόμματα, η ΕΡΕΗ, η Ένωση Κέντρου κτλ. Να κατέβουν και αυτοί σαν ΕΔΑ, ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να μπορέσουν και αυτοί να, τα κόμματα και η αριστερά να συμμετέχει στις εκλογές.
Αν ξέχασα κάτι, μπορεί να το αναφέρει κάποιος. Μπορώ να μιλάω έτσι όπως το μικρόφωνο. Λοιπόν, η αλήθεια σε σχέση με αυτά που είπε ο Γιάννης, μπορεί να μιλήσει η συνέλευση. Το τι συζητούσαμε για μας που είχαμε την πρωτοβουλία, που ήμασταν λίγο πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαμε έναν κώδικα που επικοινωνούσαμε από πριν τη δικτατορία, γιατί πιο πολλοί ήμασταν τροτσκιστές και αυτοί και τα λοιπά, είτε από διαφορετικές ομάδες, είτε μέσα στη δικτατορία. Το είχαμε λίγο πολύ όσοι είχαν πιαστεί, δηλαδή το 67 και ο πολύ κτλ. Μετά λίγο πολύ το αλλάξαν το. Αυτό δεν παραμείναν τόσο πολύ τροτσκιστές, νομίζανε επειδή τις ακαμπάρες που κάναμε εμείς έφτιαγε ο Τρότσκι γι' αυτό και ψάχναν να βρουν λύσεις στο μαοϊσμό, διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά είχαμε όμως, συνομιλιόμασταν μεταξύ μας. Ξέραμε πώς γίνεται ένα πράγμα, ξέραμε πώς μπορούμε να το κάνουμε και τι πρέπει να πούμε και πώς το κάνουμε. Και αυτό και το κύριο μέλημά μας ήταν πώς θα διευρυνθεί η κινητοποίηση αυτή και πώς θα συγκεντρωποιηθεί, να αποκτήσει όργανο, να κάνει κάτι, να αποκτήσει ένα κέντρο που να μπορεί να το αντιπαραθέσει απέναντι στον άλλο. Το φτάναμε μέχρι τα Σοβιέτ, βέβαια, αλλά δεν μου μας έκατσε να το... Δεν έφτασε την τρίτη νύχτα, να φτάσουμε τους εκεί. Λοιπόν... Λοιπόν... Επειδή είναι εντελώς τυχαία εδώ και δύο μήνες στο σχέδιο, είναι δύο ας πούμε αποφάσεις που πήραν η Γενική Συνέλευση. Συνέλευση είναι η συνέλευση των δεδομένων. Δεν ξέρω, πρέπει να ακουστούν. Τι είπαμε εκεί τότε. Τώρα όσο τα άλλα. Μην μπαίνουμε τόσο και το κάνουμε τόσο. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε κάποιοι ηλικιωμένοι άνθρωποι στο πάνω στην Αγιατική Συνέλευση και κατάλαβα ότι ήταν να πούνε κάτι. Και έπρεπε ας πούμε να τους δώσω το λόγο να πούνε κάτι. Δεν είπαν όμως να πούμε τίποτα που να μας φέρει σε αντίθεση. Γιατί και εγώ ας πούμε κάποια στιγμή, έτσι όταν ήταν ειδικά τα τάξη, σκέφτηκα τι γίνεται εδώ πέρα. Και νομίζω ότι έτσι έπρεπε να κάνουν και λίγο πολύ κι άλλοι πράγματα. Πού πάμε. Και σε αυτή την περίπτωση έχω να πω ότι ο κόσμος δεν έκανε πίσω. Δεν έκανε πίσω και ήταν έτοιμο να πεθάνει. Αυτό είναι. Τώρα, όσον αφορά μέσα στο Πολυτεχνείο, την οργάνωσή του, υπήρχε μια συντροφικότητα και μια αγάπη. Το λέω αγάπη για να καταλάβει, που ήταν πάνω απ' όλα. Και ορισμένα άλλα περιστατικά, μια Ιφηγένεια η Λογαρά έφτιαξε ολόκληρο ταψί την πρώτη μέρα και το έφερε στο Πολυτεχνείο. Ο άνθρωπο έτσι μια και το θυμάμαι. Λοιπόν, θέλω απέναντι ας πούμε, σε αυτή τη διακήρυξη που κάναμε να διαβαστεί. Ορίστε, να διαβαστεί. Εγώ δεν έχω τα κάνει. Και να δούμε τι είπαμε τότε. Και αυτά που είπαμε ισχύουν και σήμερα. Έτσι. Ένα ερώτημα που έβαλε το πώς γινόταν αυτή η δουλειά και τα λοιπά. Καταρχήν, την εποχή εκείνη είχε ακόμα πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση η Αθήνα και το κέντρο της ακόμα. Η οικοδόμη που ήταν πάρα πολύ, όχι όπως τώρα, η πλατεία Κοντζιά ήταν δύο-τρεις πιάτσες. Πιάτσες, ναι, γιατί κάθε... Είχαν διαφορετικά σωματεία, οι πεταζίδες, άλλο οι πεταζίδες, άλλο οι σωματζίδες, άλλο οι σιδεράδες. Και διαφορετικά καφενεία. Και άλλα καφενεία. Ναι, και τα διαφορετικά καφενεία. Τέλος πάντων, ήταν όλα γύρω-γύρω από την Ομόνοια. Και στη Θεμιστοκλέος ήταν και στο νέο το καφενείο, δεν θυμάμαι ποιοι, το αφήναν. Στις 6 ώρα, 6.30 που φεύγαν αυτοί για δουλειά και το πιάναμε εμείς στα καρσόνια και αυτοί πιο παλιά, τότε μόνο η λιθογράφηση δεν πήγαινε στο νερό, πήγαινε κατευθείαν στο εργοστάσιο. Λοιπόν,
Και καταρχήν ήταν αυτές οι πιάτσες που το να πας και να την περάσει ή ο οικοδόμος που ήταν εδώ να πάρει τα υλικά και να τα πάει στις πιάτσες των οικοδόμων που ήταν γύρω από την Ομόνοια και κυρίως η πλατεία Κοτζέα ήταν η μεγάλη αυτή, εκτός από μοσαϊκούς, πλακάδες, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν στη Θεμιστοκλέος και κάποιοι άλλοι και στο Θεθάνο και ποιοι ήταν οι Πολιατζίδες, όχι, κάποιοι άλλοι, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν στο τέλος για τα υπόλοιπα ήταν άνθρωποι που δουλεύαν στην περιοχή. Εκεί και παίρναν για εκεί τις προκηρύξεις τους και παιδί που περνάγανε, που συμμετείχαν στην συνέλευση, ξέραν για τη συνέλευση. Είχαν περάσει, είδαν, ακούσαν και πήγαν και περνάγαν και παίρναν και τα υλικά για να τα πάνε στο δικό του εργοστάσιο και στα διπλανάκια που πηγαίναν και στα δίναν στην πόρτα σε κάποιο γνωστό τους και τα μοίραζε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή κάθε μέρα στην συνέλευση είναι διαφορετική. Δηλαδή κάθε μέρα στην εργατική συνέλευση περνάει και διαφορετικός κόσμος. Γιατί όταν σχολάγαν, πολλοί άνθρωποι περνάγαν από εκεί. Αλλά κάθε μέρα ήταν και διαφορετική τα παραγγελία. Βέβαια. Ήταν ένα κέντρο που πέρναγε ο κόσμος συνέχεια. Δεν ήταν. Δεν ήμασταν μετρημένοι και με αυτή την έννοια. Και με αυτή την ευθύνη, σε ό,τι αφορά τις ηλικίες και τις ειδικότητες που λες αυτά, δεν κάναμε καμιά καταγραφή. Απλά κάποιοι είπαν τώρα πώς δεν μπορούμε να θυμηθούμε. Έλεγε ο άλλος γιατί, πώς λέμε, για τη σόπτεξ. Ο άλλος έλεγε για εδώ, για εκεί και τα λοιπά. Έπαιρνε ή έλεγε από πού είναι. Δεν τους καταγράψαμε με αυτό. Από ηλικίες είχαμε αρκετές ηλικίες, από νέος και μεγαλύτερος μέχρι έναν πολύ μεγάλο που ήταν και η ακραία περίπτωση για τον κόσμο, τι κόσμο φερκόταν. Ένας παππούς που είχε έρθει στη Γερμανία, μετανάστη στη Γερμανία. Ο οποίος κάποιος είχε πάρει τη γυναίκα και είχε να κάνουμε στα αιτήματά μας και να του επιστρέψει ο Γερμανός στη γυναίκα. Να πω και εγώ δύο λόγια έτσι συμπληρωματικά κατά κάποιο τρόπο σε αυτά που υπόθηκαν. Η εργατική συνέλευση αποφάσιζε ορισμένα πράγματα. Ποια θα είναι τα συστήματα, ποια θα είναι οι δράσεις, πού θα πρέπει να απευθυνθούμε κτλ. Την εκτέλεση αυτών των πραγμάτων αναλάμβανε να τις μια επιτροπή κινητοποίηση λεγόταν, όλες αυτές τις δράσεις και τα λοιπά. Και η επιτροπή αυτή κινητοποιούσε σχεδόν όσους βρισκόταν μέσα στην εργατική συνέλευση, δηλαδή εκατοντάδες άνθρωποι, η αίθουσα ήταν περίπου γεμάτη, γύρω στα 700 άτομα δηλαδή, και όσοι περνούσαν από εκεί. Που πηγαίνανε είστε στις πιάτσες που αναφέρθηκαν από όλους τους προηγούμενους ομιλητές, είτε στα εργοστάσια κτλ. Εδώ πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα. Ή ερχόταν οι ίδιες οι εμβριακές εργοστασιακές επιτροπές που άρχισαν να δημιουργούνται, οι οποίες με τη Χούντα του Ιωαννίδη θα περάσουν λιγάκι θα γίνουν πάλι παράνομες και θα εμφανιστούν, η συνέχεια είναι απόλυτη και θα εμφανιστούν μετά την δόση της Χούντας. Θα είναι οι εργοστασιακές επιτροπές που αργότερα θα γίνουν εργοστασιακά σωματεία. Αυτές είναι δεκάδες. Δεκάδες. Δεν είναι βέβαια καταγραμμένες, αλλά είναι γεγονός. Η γενική απεργία η οποία έχει κηρυχθεί και η οποία για μέν την Αθήνα αναφέρθηκε και από άλλους συντρόφους, περίπου το μισό της εργατικής τάξης απήργησε τη μέρα της Παρασκευής, είναι γεγονός ότι θα έπαιρνε καθολική μορφή από αυτές τις εργοστασιακές επιτροπές και τις πιάτσες. Μέσα στο Πολυτεχνείο περάσαν όλοι αυτοί. Βεβαίως είναι γνωστό για τους οικοδόμους, που ανέλαβαν και τη φύλαξη του Πολυτεχνείου, είναι γνωστό για τους αγρότες των μεγάλων, επειδή ο Ανδριάδης ήθελε να τους πάρει εκεί τότε και να χτίσει τα δηληστήρια τα οποία ετοίμαζε. Γιατί το Πολυτεχνείο ήταν επίσης, άρχισε να λειτουργεί σαν μια μορφή αντιεξουσίας.
όπου ερχόταν όλοι να πούν το παράπονο τους, το έτοιμά τους κτλ. Υπήρχε δυστυχώς αυτή η στενομυαλά εκεί των όποιων ρεφορμιστικών παρατάξεων που κάναν αυτά με τις ταυτότητες ή που κλείναν τις πόρτες ή που κατεβάζαν τα συγκλήματα. Αυτά είναι πασίγνωστα, δεν χρειάζεται να δει. Όπως επίσης κάναν και κάτι καραγκιοζηλίκια εκεί πέρα, μια σφαλιάρα ήταν δηλαδή, που ερχόταν να διαλύσουν ή να συκοφαντήσουν με διαρκή συνέλευση και τα γνωστά. Αυτά δεν χρειάζεται καν να αναφερθούν, νομίζω δεν είναι η ουσία. Για το θέμα που είναι λιγάκι θέλει περισσότερο, της κατάληψης και του περιεχομένου του Πολυτεχνείου. Είναι γεγονός ότι η μαζικοποίηση του Πολυτεχνείου καθόριζε λίγο πολύ και το περιεχόμενο. Αυτό δεν είναι, μην το νομίζει κανένας ότι είναι έτσι τη στιγμή. Έτσι γίνεται σε όλα τα κινήματα. Όταν βεβαίως έγινε η απεργία, όταν κατέβηκαν χιλιάδες κόσμος, προφανώς το περιεχόμενο, αν έμενε το ίδιο όπως ήταν την πρώτη μέρα της κατάληψης, θα ήταν μια κύφλα. Προφανώς εξελισσότερα. Αυτό, προσοχή, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο και καμία πολιτική. Η μεγάλη υπεροχή των δυνάμεων της άκρας αριστεράς, μην νομίζει κανένας από αυτά που υπόθηκαν από τους άλλους μας ότι οφείλονταν σε καμία κινητικότητα ή σε κανένα πολιτικό. Όχι. Οφειλόταν και σε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Απλό μεν, αλλά ήταν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Καταρχήν, είχαν λάβει από όλους καλύτερα υπόψη τους, αν θέλετε, ή αν θέλετε είχαν συλλάβει καλύτερα, ότι μέσα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει μια ριζική απέτηση για μια ριζική ανανέωση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θέλω να το πω παρακάτω, αυτό είχε πολλές ερμηνείες, αυτό είχε πολλές εκφράσεις, ανάλογα με την ιδεολογική τοποθέτηση του καθένα, με την πολιτική τοποθέτηση του καθένα και τα λοιπά. Ένα. Πώς εξειδικεύονταν αυτό το πράγμα. Οι δυνάμεις της άκρας αριστεράς πάλευαν ότι θεωρούσαν ότι η πτώση της Χούντας θα γίνει μονάχα με την ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα και γι' αυτό πάλευαν. Αυτό ήταν μια ουσιαστική διαφορά από το άναρχο σχέδιο των ρεφορμιστών που δεν είχαν εμπιστοσύνη στις μάζες, ποτέ δεν τις κάλεσαν, ποτέ δεν έκαναν καμία ενέργεια για να τις κινητοποιήσουν. Γιατί αυτό που είπα δεν ήταν μια στεγνή σύλληψη εγκεφαλική, αλλά έγινε προσπάθεια να γιορταστεί η Πρωτομαγιά στις πλατείες της πιάτσας εκεί, θα το θυμώνται οι σύντροφοι όσοι ήταν εκείνη την εποχή, έγινε μια προσπάθεια να γιορταστεί, έγινε μία προσπάθεια να πάνε στα εργοστάσια αυτά που υπόθηκαν προηγούμενα. Έτσι. Και με αυτή την έννοια ήταν πράγματι ένα διαφορετικό σχέδιο κτλ. Άλλωστε, οι ρεφορμιστικές δυνάμεις, η πολιτική τους ήταν της εθνικής δημοκρατικής αλλαγής. Και τα δύο κάτω. Αυτό σήμαινε συνεργασία με κομμάτια της αστικής τάξης. Το σχέδιο της φιλελευθερωποίησης μπορούσε να υλοποιήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μια εθνική δημοκρατική αλλαγή με συνεργασίες και τέτοια. Αυτή ήταν η πλήρη αντίθεση και το άλλο σχέδιο από τις δυνάμεις. Μην νομίσει κανένας ότι απλά οι δυνάμεις τότε φωνάζαν ή κάνανε το κτλ. Και αυτό συνδυαζόταν με δράσεις, αυτά που είπε ο σύντροφος ο Γιάννης. Ήταν ουσιαστικά για να υλοποιήσεις αυτό το πράγμα. Και όχι να εξαγγέλνεις από εδώ ή από εκεί. Μιλώντας τώρα για να καταλάβουμε και τη συνέχεια αυτής της ιστορίας. Είναι γνωστό, είναι γραμμένο δηλαδή, αυτό εννοώ ότι είναι γνωστό, ότι ο Δρακόπουλος είπε ότι το Πολυτεχνείο έφραξε τον δρόμο του στη δημοκρατική ομαλότητα. Είναι γραμμένο, τα είπε στην Ιταλία όταν. Είναι γραμμένο. Είναι επίσης γραμμένο ότι ο Παπανδρέου την Πέμπτη το πρωί κατήγγειλε το Πολυτεχνείο. Σαν ενέργεια προβοκάτσια. Και επίσης είναι γραμμένο. Δεν είναι κάτι άλλο. Το απόγευμα βέβαια ανέρεσε αυτή την άποψη.
Είναι γνωστό ότι μετά την τόση της δικτατορίας, ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είπε ότι πρόκειται για αλλαγή φρουράς. Σημαίνει ότι δεν είχε καταλάβει απολύτως τίποτα τι είχε γίνει. Η ίδια ήταν και η θέση του ΚΚ, ότι πρόκειται για αλλαγή φρουράς. Που σημαίνει ότι δεν είχε καταλάβει απολύτως τίποτα. Άσχετα τι ρόλο παίξανε αργότερα. Και επειδή ετοιμάζεται ο τόμος, ο τελευταίος του ΚΚ, που έχει αναθεωρήσει πάρα πολλά, θα κυκλοφορήσει μετά το Πολυτεχνείο. Το έχουν εξαγγείλει. Και φαίνεται αυτό το κομμάτι που διάβασε να πω. Να πούμε η ολομέλεια, η τέταρτη ολομέλεια που αναφέρεται στα γεγονότα και το τι έγινε στο Πολυτεχνείο 3 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο που έγινε το 1976, λέει τα εξής πράγματα, ανάμεσα στα άλλα. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Το γραφείο του επιφορτισμένου για το Πολυτεχνείο δεν κατάλαβε τίποτα απολύτως ότι ετοιμαζόταν κατάλυση, ετοιμαζόταν εξέγερση. Και τι να πει άλλο κανένας. Και βέβαια λέει εκεί πέρα, βεβαίως παραδέχεται ότι οι δυνάμεις των ακροαριστερών στις δεύτερες φοιτητικές εκλογές που γίνονται, την Πέμπτη κτλ., ισοψηφούν περίπου με τις δυνάμεις των δύο ΚΚ. Αυτό το δέχεται. Αυτό όμως είχε άλλα αποτελέσματα κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Δεν είπα, θα έχουν δεχτεί και ήδη. Απλώς λένε οι αριστεριστές που δεν είχαν σχέδιο, που κάνανε ότι τους κατέβαινε στο κεφάλι, ας πούν οι ίδιοι τι σχέδιο είχαν, να καταλάβουν. Ποιο είναι το σχέδιο αυτών των όνων, δηλαδή. Αυτά που λένε. Αυτά που γράφουν. Λοιπόν, αυτά για να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Επόμενο λίγο, έτσι, με οι 6 άνθρωποι που άρχισαν την κατάληψη να μην είχαν όλο το πρόγραμμα και τα λοιπά. Αλλά όταν κατέβηκαν όλες αυτές οι μάζες και πολύ περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβε η Χούντα ότι δεν ήταν πια να έχουμε μια επανάληψη της νομικής, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Και αυτοί λένε από αυτούς η Χούντα άφησε την κατάληψη. Γιατί άφησε την κατάληψη η Χούντα, έτσι. Γιατί η Χούντα περίμενε, δεν πίστευε ότι θα μπορέσουν οι δυνάμεις αριστεράς να ηγηθούν όλο αυτό. Πίστευε ότι θα έχουμε μία επανάληψη της νομικής, όπου την κατέστηλαν την νομική, είναι γνωστό. Και ο Τζουμάκας, ένας από τους αρχηγούς τότε, είναι στην επικαιρότητα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, νομίζω, είναι τόσο ξεκάθαρα τα γεγονότα αυτά, ανεξάρτητα τι έγινε αργότερα. Στο τέλος θα πούμε ίσως και κάποια άλλα πράγματα. Ωραία. Για τοποθετήσεις. 1, 2, 3. Ωραία. 4. Ωραία, τότε. Συγγνώμη, τα χέρια λιγάκι τις τοποθετήσεις να μετρήσουμε λιγάκι. 1, 2, 3, 4. Ωραία, για να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα σύντομο κλείσιμο, να δώσουμε ένα τετράλεπτο για τις τοποθετήσεις. Εντάξει. Ωραία. Πάμε. Θέλετε να έρθετε στο μικρόφωνο για να ακούγεστε καλύτερα. Καλώς, έλα. Τότε είχαμε ζάκετ και είχαμε και μαγεία μαλλιά. Τώρα φρύσανε να κατηγορούσαν οι σύντροφοι. Λοιπόν, 50 χρόνια μετά βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Ζήσαμε τα γεγονότα. Τα μεγάλα θύματα της Χούντας δεν ήταν μόνο αυτά που είπε ο Σουκρόνης, αλλά ήταν και η Κύπρος. Το μεγάλο έγκλημα που δεν έχει τιμωρηθεί η Χούντα, δεν τιμωρηθήκαν οι Χουντικοί, ήταν αυτό το έγκλημα της Κύπρου, που ακόμα μας βασανίζει. Είμαστε σε μια οργάνωση με εργατικό προσανατολισμό, λειτουργούσαμε με πυρήνες και συμματισμούς και όλα αυτά, σε προσκούντας, έτσι.
λοιπόν, όπως ανατολισμό μας ήταν η εργατική τάξη. Και έτσι φυσιολογικά μόλις δέθηκε το πράγμα και μάθαμε στο Πολυτεχνείο ότι έχει γίνει κατάληψη, προτείχαμε όλοι. Μένει στη μνήμη του χαραγμένου η είσοδος των οικοδόμων. Όταν μπήκαν οι οικοδόμοι το πρωί, το Πολυτεχνείο σύστηκε. Έρχονται οι οικοδόμοι. Αυτό μέσα στη μέτωσα γίνει. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα, ό,τι και να είναι. Εκείνη τη στιγμή το έπανε και οι ομιλητές. Σηκωθήκαν και λέει, μα εδώ μέσα είναι μια τάση. Να σηκωθούμε να φύγουμε. Αυτή είναι προβοκάτορες, είναι χαφιέδες, είναι έτσι να αλλιώς. Και σηκωθήκαν οι απλοί εργάτες και είπανε, δεν μας νοιάζει με τι είναι αυτή. Εμείς ξέρουμε ότι αυτοί αγωνίζονται ενάντια στη Χούντα. Μα αυτούς είναι αυτοί. Και παίρνουν τη σκάλη και έρχονται οι μαθητές μέσα στην εργατική συνέλευση που γίνεται. Και εκεί παίρνουν αυτή τη σκητάλη. Από όλη αυτή την πολιτική πράξη, θα το πω με την ευρία έννοια, έτσι, την αγωνιστική πολιτική πράξη, ήταν ο διεθνής χαρακτήρας της εξέγερσης, η γενική απεργία, το σύνθημα θα γίνει απόψε Ταϊλάνδη, ήταν άλλο το περιβάλλον τότε. Υπήρχαν κινήματα, υπήρχαν εξεγέρσεις, υπήρχαν πριν 68 και φτάσαμε δηλαδή και κυρίαρχα υπήρχε η αντίσταση στη Χούντα. Δεν είχε τυχαία δηλαδή το Πολυτεχνείο. Από την πρώτη μέρα υπήρξαν δυνάμεις οι οποίες μεθοδικά, με λάθος τρόπους, με αγώνα, με φυλακή σε ζωής καταφέρανε και ήταν και έγινε το Πολυτεχνείο. Δηλαδή δεν έπεσε το Πολυτεχνείο έτσι. Έγινε με θυσίες και με αγώνες μεγάλους από ανθρώπους που είναι και καταγεγραμμένοι είναι και στους λόγους των φυλακιστέντων και ζωηστέντων και σημάνων και τα λοιπά και τα λοιπά. Το πολιτικό συμπέρασμα, εκείνο που είχε να κάνει δύο λεπτά πριν, ήταν ότι μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν και οι αναρχικοί, οι οποίοι είχαν συμμετοχή και θυμάμαι ότι εδώ στην έξω στο Προάβλιο είχαν σχηματίσει ομάδες για να αντιμετωπίσουν τις τάξεις. Αυτό που έλεγε ο Σύντροφος ο Φελέχης για τα χαρτιά που γράφανε, φέρνανε φάρμακα, φέρνανε χαρτιά. Την Παρασκευή τα πόλεμα δεν είχαν τίποτα να γράψουν μέσα. Δεν είχαν, είχαν τελειώσει όλα. Και έρχεται μια κοπέλα απ' έξω από τον δρόμο, είμαστε στα παράθυρα και λέει: τι θέλετε, τι θέλετε. Λέει, τη λέω και εγώ: θέλουμε χαρτί και στυλούς για να γράψουν τα συστήματα. Δεν ξέρω πού τα βρήκαν, τα κλεισμένα όλα. Και έρχεται με καχολικό. Λοιπόν, το έσχος ήταν ο Μαστοράκης στην μεταπολίτευση, ο οποίος έδωσε συντρόφους του ΕΚΕ που είχαν βασανιστεί και τους έστειλε με μια παγίδα στις απολαστήρια. Ας πείσεις, αγωνιστές. Όχι, όχι, όχι. Ναι, τελειώνω, ε. Ναι, έχω συντομένουμε. Ναι, δύο λεπτά μόνο. Όχι, αλλά δύο. Αυτό το πολιτικό λοιπόν γεγονός που έγινε με το Πολυτεχνείο, το λεμόνι με εξαγωγικά, που είναι πολλές ώρες και πολλές μέρες, λοιπόν, το καρπώθηκε, το καρπωθήκαν οι αστικές πολιτικές. Παρότι ότι με τα εργατικά, με τις επιτροπές γίνανε στο κίνημα της μεταπολίτευσης, στο συνδικαλιστικό κίνημα, είχαμε μεγάλο αγώνα μεταξύ εργοστασιακών και κλαδικών συνδικάτων, εντούτοις τα αποτελέσματα μετά την μεταπολίτευση είναι αρνητικά για την εργατική τάξη. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Δεν προστατεύσαμε με πολιτικούς όρους αυτόν τον αγώνα που είχαμε κάνει πραγματικά. Θέλω να πω ότι οι συνθήκες τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολες και καλό είναι αυτό το μέτωπο που έγινε στο Πολυτεχνείο, αν μπορέσουμε
να το δημιουργήσουμε με πολιτικούς όρους και σήμερα. Σε ενώπια Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ήμουν φοιτητής, άρα θα μιλήσω ουσιαστικά για το τι επίδραση είχε πάνω μου και το Πολυτεχνείο, αλλά και η εργατική συνέλευση. Πρώτα να σας δώσω κάποιες εικόνες, ίσως για τους νεότερους. Δεν ξέρω πώς φαντάζεστε, γιατί υπήρξε και μια ερώτηση, πώς οι συνελεύσεις, οι φοιτητικές συνελεύσεις, παραδείγματος χάρη, πρώτου Πολυτεχνείου, γινόντουσαν ως εξής. Στο μάθημα μέσα έλεγε κάποιος, παιδιά, μετά έχει συνέλευση. Όπως βγαίναμε από τις αίθουσες, παραδείγματος χάρη εδώ στην Αβαρίνη, στο Χημείο, στα σκαλάκια που είναι δεξιά και αριστερά και στο χώρο εκεί, μαζευόντουσαν 200-300, οι οποίοι όπως άδειαζαν οι αίθουσες γινόντουσαν 400-500 και σηκωνότανε οι οργανωμένοι ως επιτοπλίστων, αλλά τότε οι πολλοί δεν καταλάβαιναν ότι δε και καλά αυτός είναι οργανωμένος, ούτε ξέραν εκ προημίου τι είναι αυτός που τους μιλάει. Οι οποίοι βάζανε μια συλλογιστική και βάζανε προτάσεις. Ήτανε αντιχουντικό όλο αυτό το πράγμα. Είχε την αντανάκλαση του 68, παραδείγματος χάρη γινόντουσαν οι προβολές των Φράουλες και Έμα, ας πούμε, στο σινεμά, και μετά έβγαινε ο κόσμος και φώναζε και έκανε διαδήλωση, ας πούμε. Υπήρχε ένα διάχυτο κλίμα, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχαν δύο πολιτικά σχέδια, αυτό που έλεγε ο Σοφρόνης. Αυτό λοιπόν σε κάθε στροφή έβγαινε και ξανάβγαινε και ήταν συνεχές. Εδώ μέσα όταν κάναμε τις συνελεύσεις εμείς της φυσικομαθηματικής, πήγαινα εγώ τότε λογικά, εκατοντάδες πάλι, και τι γινότανε. Δεν ήτανε μόνο, ήτανε το ποιοι θα εκλεγούνε για τη συντονιστική, αλλά ήταν από εκεί πέρα, εδώ είχε δύο μικρόφωνα, δύο μεγάφωνα. Ένα από τη δεξιά γωνία, ένα από την αριστερή γωνία. Το δεξί το κράταγαν οι ρεφορμιστές, το άλλο το κρατάγαμε εμείς. Άλλα συνθήματα φώναζε το ένα, άλλα συνθήματα φώναζε το άλλο. Δηλαδή, αυτό το οποίο υπήρχε και που κατάφερε να γίνει στη συνέχεια η εξέγερση του Πολυτεχνείου και να δημιουργήσει τη μεταπολίτευση, σφράγισε μια γενιά αγωνιστών, παιδιά. Δηλαδή, σου δημιούργησε την αυτή πραγματικότητα ότι μια μειοψηφία μπορεί πραγματικά να απευθυνθεί σε μαζικά ακροατήρια και μπορεί να πετύχει πράγματα τα οποία απελευθερώνουν δυνάμεις. Αυτό εμείς το ζήσαμε. Στη μεταπολίτευση χτύπαγαν την πόρτα της οργάνωσης για να έρθει να στρατολογηθεί. Να πει θέλω να είμαι μαζί σας. Σε διαφορετικές κλίμακες προφανώς στο ρεφορμισμό και στην επαναστατική αριστερά, αλλά ήταν αποτέλεσμα στην πραγματικότητα των πραγμάτων τα οποία είχαν γίνει. Η εργατική συνέλευση ήταν αποτέλεσμα άλλης λογικής, της λογικής που συνέδεε το εργατικό κίνημα με το φοιτητικό και που πήρε προφανώς ο τροτσκιστικός χώρος, γιατί είχε τέτοια κατεύθυνση, ήταν στη λογική του, προσπαθούσε να συνδέσει τα κινήματα για να μπορέσει αυτά όλα. Όταν τα καταλαβαίνεις μέσα στη διάρκεια των γεγονότων, σε σφραγίζουν και μετά. Το τεράστιο κομμάτι, η κοσμοπλημμύρα που πλημμύρισε τις αριστερές οργανώσεις μετά, ήταν το κομμάτι το οποίο απλά είχε κατέβει και είχε διαμαρτυρηθεί για την Κούντα και πλησίαζε το ρεφορμισμό. Δεν είχε ζήσει μέσα σε αυτές τις μάχες, ώστε να ξέρει πώς δόθηκαν, γιατί, με ποιες απόψεις. Νομίζω, τουλάχιστον στη δική μου τη γενιά, και για να μην μιλάω για τη γενιά γιατί δεν μπορώ να την εκπροσωπήσω, τουλάχιστον εμένα με σφράγισε σε όλη μου τη ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, άλλη τοποθέτηση να κρατήσουμε τα 3 λεπτά, γιατί
Εγώ λέω χρόνο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται και τόσο σοβαρά ζητήματα. Εγώ που σίγουρα μας επηρέασαν οι αγώνες που έκαναν προηγούμενες οργανώσεις παράνομες, αλλά που σίγουρα όμως ξεκίνησε και κάτι τελείως καινούριο. Δεν κουβαλάγαμε στην πλάτη, δηλαδή, καλώς ή κακώς, τις ήττες της προηγούμενης γενιάς. Είμαστε μια καινούργια γενιά, τότε βγαίναμε μπροστά. Και αρχίσαμε μια προσπάθεια, αυθόρμητα σε μεγάλο, στο μεγαλύτερο προσπαθήμα για κάποιους οργανωμένους, να γίνουν συνελεύσεις και τέτοια πράγματα, να βρεθούμε όλοι μαζί. Συνελεύσεις εμείς εδώ πέρα στο Πολυτεχνείο, μπουκάραμε σε αίθουσες και τις κάναμε. Και μάλιστα έρχονται εδώ δίπλα τους καφιέδες, τους περιμένους από την δικτατορία και πέρασε την ιστορία. Κάποια στιγμή η Χούντα, υπό την πίεση αυτή, έκανε τις εκλογές του Υπουργικού Συλλόγου. Υπήρξε μια διαφωνία αν θα έπρεπε να συμμετέχουν ή όχι. Άλλοι με καλή πίστη συμμετείχαν, άλλοι με καλή πίστη δεν συμμετείχαν, επαναλαμβάνω, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αυτό που έγινε όμως τότε που είναι ενδιαφέρον είναι ότι μπούκαρε η αστυνομία μέσα, πήρε τις κάλπες και έβγαλε ό,τι ήθελε. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνανε ότι αν έστω και αυτοί που ψηφίσανε παρά τις αποδείξεις κλπ. Θα βγαίνανε οι όποιοι δεν ήταν αρεστοί στην δικτατορία. Οι αρεστοί είναι κυρίως παιδιά στρατιωτικών, αστυνομικών κλπ. Σε δύο σχολές δεν μπούκαρε η αστυνομία μόνο το Πολυτεχνείο. Τους τοπογράφους και τους υλικούς μηχανικούς. Και εκεί κατά σύμπτωση βγήκαν 7 μελίδε, γιατί στην βιβλιοθήκη ήταν τότε, βγήκαν οι 7 που δεν ήταν αρεστοί στην δικτατορία. Λίγο μετά, μετά από κάποιες συγκεντρώσεις των πράγματων και συγκρούσεις, άρχισαν οι στρατεύσεις. Άρχισαν αυτό ήταν παιδιά στρατιώτες. Πήραν γύρω στους 110 τότε φοιτητές και καταβολή στρατιώτες σε τάγμα του επιχειρήματος φυσικά εννοείται. Και εδώ λοιπόν όμως νομίζω ότι μας αποκεφαλίσανε. Μια δεύτερη γενιά όμως αμέσως ξεπήδησε μπροστά και να πω και κάτι ακόμα γιατί ρωτήθηκε, βγήκαν μέσα τα κορίτσια μας. Επειδή αυτές δεν φοβότανε να στρατευτούν, βγήκαν πιο μπροστά από εμάς πολλές από αυτές προς τιμή τους και πραγματικά συνεχεί παρά τις συλλήψεις, τις κλήσεις στην ασφάλεια, την υπόθεσή σου μετά από την ασφαλιά, ο εξωτερικός φιλοδαρμός και έτσι τα πράγματα φτάσαμε στην νομική. Έγινε η πρώτη κατάληψη της νομικής. Με είχαν όλοι εκεί πέρα. Εντάξει, αν μπορείς να συντομεύσεις, όμως δεν χρειάζεται να θα πάλι όλοι να βρούμε. Καλά, εντάξει. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής πάντως. Ότι στην πρώτη κατάληψη της νομικής, αυτό που έχει σημασία, προσπαθήσανε να φύγουν από τα και των ρεφημιστών. Και ακροαριστερή, πολύ ωραία, θα ήθελα να συνεχίσω. Και τότε φύγανε. Μετά, όταν είναι η δεύτερη κατάληψη, μετήχαν και εκεί και άτομα των εφορμιστών και αντιεφαίρεντες και γρηγάδες και απώλειες, ας πούμε. Αλλά επιτέλους η έποψη μένει, γιατί πρέπει να μην και κάτι ένα κίνημα ζωντανό και ακόμα και εδώ που δεν είναι οργανική σχέση με τον εφορμιστικό χώρο όπως αντιεφαίρει, γιατί το πολύ παλαιότερο εφορμιστικό μηχανισμό. Ναι, ξεπερνούσε πολλές φορές. Νομίζω ότι υπόθηκαν, σε νομίζω δεν καταλάβα, όμως νομίζω υπόθηκαν αυτά. Έπρεπε να ένα λεπτό να ζητήσω το σχέδιο. Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Ναι, λίγο σε όταν φτάσαμε τη δίκαια της κατάληψης, τότε στις τελεύσεις που είχαμε μέσα στο Πολυτεχνείο, έπεσαν πραγματικά επάνω οι αντιεφαίρετες, δηλαδή οι ΚΝΕ και οι διάδες, για να φύγουμε ότι είναι προβοκάσεις κλπ. Και οι πιο πολλές συνελεύσεις βγήκαμε έξω με ένα πνεύμα, θα φύγουμε. Και εκεί πέρα όμως η μόνη συνέλευση που βγήκε είπε να μείνουμε είναι της αντιπροσωπείας. Αλλά αντιπροσωπεία πήγε στην αστυνομία που ήταν απέξω. Σύντρο Κετάσου, θα σε διακόψω τώρα. Γιατί νομίζω ότι. Αφού είχα σε ενδιαφέρον, εντάξει. Όχι, δεν είναι θέμα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε επανάληψη. Μα οι προσωπικές θα είχαν μια αξία. Ωραία, ένα λεπτό εδώ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εγώ αντιθέτως, ενώ μπήκα με τους οικοδόμους στην εργατική συνέλευση, περισσότερο με επηρέασαν οι φοιτητές. Ενώ πολλοί φοιτητές λένε ότι επηρεάστηκαν από την εργατική συνέλευση. Εγώ χειραφετήθηκα από τους φοιτητές ως οικοδόμος. Και καταλήγω και τελειώνω με δύο συνθήματα. Το πρώτο σύνθημα ήταν
Το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή, θα έρθει και η σειρά του Καραμαλή. Και το δεύτερο σύνθημα ήταν «Λαέ, ντροπή σου για την εκλογή σου». Όταν βγήκε ο Καραμαλής από τις εκλογές. Αυτή ήταν η χραφέτη του εργατικού κινήματος. Δύο λεπτά ακόμα για να πάμε στο κλείσιμο. Θα πω κάτι πίσω με την περιεχόμενη της εργατικής σύνευσης. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η εργατική σύνευση προκήρυξε την εργατική επανάσταση του Πολυτεχνείου. Κατανοήσατε ότι αυτό θα βάζει το Πολυτεχνείο σε μια άλλη ιστορική εποχή, σε ένα άλλο ιστορικό γεγονότο. Δεν έχω πει κάτι ότι δεν έχω πει για τα ανταλλαγή μέσα στα αστικοδημοκρατική πλειοψηφία του Πολυτεχνείου. Είτε με ακούν φοιτητές, είτε με τα κοινωνικά κόμματα. Λοιπόν, προσμένουμε 10 λεπτά διαθέσιμα. Πάμε για ένα 3 λεπτό κλείσιμο ο καθένας. Εντάξει, από 3 λεπτά ο καθένας για ένα σύντομο κλείσιμο. Μπορούμε να την βρούμε όλοι για να την κάνουμε. Καλύτερα να ακούσουμε, είναι διαθέσιμο παντού. Δεν έχουμε χρόνο πολύ. Ναι, διότι κύριε Ξυγνώστα, είναι δημοσιογράφος παντού, επειδή είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο από την στιγμή. Το διαβάζω και εγώ, αλλά επειδή ο χρόνο είναι πολύ συγκεκριμένο. Πάμε, 3 λεπτά. Τρία λεπτά, 1,5 λεπτό για ένα γεγονός, για μια κατηγορία που δεν την αναφέραμε. Οι πιτσιρικάδες που ήταν το συνεργείο στον δρόμο, που φτιάχναν, που γράφαν και μοιράζαν στα λεωφορεία, από την επόμενη μέρα, μετά το σχολείο, ερχόντουσαν μαζί με και άλλους δικούς μας, γνωστούς, παιδιά γνωστά μας, από τα σχολεία που ήταν μαθητές και κουβαλάγανε τα σχολεία τους. Ήταν μια ομάδα από τα σχολεία τους και κάναμε, τους παραχωρήσαμε την κατάληψή μας στο Κίνη 18 για να κάνουμε και αυτή τη συνέλευση, γιατί μέχρι τότε δεν θα πήγαν ούτε αυτούς οι κνήτες να πούνε μέσα για διεπέδες και πηδάγανε από τα κάγκελα και τσιρικάδες για να πούνε μέσα. Λοιπόν, μαζί σε εμάς, με εμάς δηλαδή, είχαμε και τους μαθητές στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, και πολλοί και τους εκτός από αυτούς που ήταν τα πρωτοστήρια, που ήταν υποψήφοι για το Πανεπιστήμιο. Το δεύτερο είναι για την έκταση των γεγονότων το βράδυ της Παρασκευής. Πέρα από την πλατεία Κολιάτσου και στην Πατησίων, και την Αχαρνών μέχρι πέρα, την Γκάλαρη και μέχρι τους Αμπελοκήπους και τα λοιπά, ήταν δρόμος πολύ πριν φτάσει το Τάρι στο Πολυτεχνείο, ήταν κόσμος στον δρόμο, όλοι οι πολυκατοικίες ήταν στα πεζοδρόμια, μικροί μεγάλοι και στις πλατείες συγκεντρωμένοι, και καθώς περνάγαμε με ένα μηχανάκι που τρέχα εγώ πέρα εδώ εκείνη την ώρα για να δω τι γίνεται γύρω στις 11.30 ώρα το βράδυ, όταν είπαν ότι βγαίνουν τα τάγκ. Ο κόσμος ήταν όλος στον δρόμο, με φωτισμένες όλες οι πολυκατοικίες, και ο κόσμος ρώταγε τι θα κάνουμε, τι να κάνουμε, και εδώ είναι η έλλειψη της οργάνωσης και της ηγεσίας. Και τους έλεγα εγώ δηλαδή, όλοι στον δρόμο, δεν είχαμε άλλη λύση, ούτε να πάρουμε την κυβέρνηση, ούτε να φέρουμε τον Καραμαλή, ούτε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και είχαν ήδη αρχίσει από νωρίς τότε, γιατί η αστυνομία είχε κενώσει όλη την Αθήνα και είχε κάνει ένα δίπλο γύρω από εκεί που ήταν ο κύριος όγκος των ανθρώπων που ήταν στον δρόμο, και ξεκινήσαν προς το κέντρο, με επίκεντρο το Πολυτεχνείο, ξεκινήσαν αυτοί και ήταν συγκροτούνταν οδοφράγματα σχεδόν από τετράγωνο σε τετράγωνο, κόσμος πολλής, υπήρχαν γιαπιά γεμάτα όλη η Αθήνα την εποχή εκείνη, καδρόνια, ξύλα, κέρατα, ό,τι βρίσκαν, σίδερα, τα βάζαν στο... κάνανε ένα πρόχειρο οδόπραγμα και η αστυνομία πυροβολώντας πλησίαζε και ερχόταν μέχρι που έφτασε στο Πολυτεχνείο, και τότε ήρθε και το άρμα στο Πολυτεχνείο. Πρώτα αδειάσαν τους δρόμους δηλαδή η αστυνομία και μετά κατέβηκε το Τάρις. Και κάθε τετράγωνο από αυτό, και αυτός ήταν ο κόσμος από την περιοχή, από τη γειτονιά εκεί που πρωτοβουλιακά έκανε αυτό το πράγμα. Έχουμε 3 λεπτά. Πρέπει να διαβάσουμε και στο κείμενο. Έτσι, όπως τα έχω ζήσει εγώ.
Όταν πήγαμε στο Πολυτεχνείο, εμείς σαν οργάνωση είχαμε μέσα ανθρώπους του Πολυτεχνείου και στους πολιτικούς μηχανικούς και στους αρχιτέκτονες και στους μηχανολόγους. Έκανα προσπάθεια να πάμε να τους δούμε, έτσι. Υπήρχαν κάποιοι φρουρές εκεί πέρα, οι οποίοι με ευγενικό τρόπο δεν σε αφήνουν να μπει μέσα, γιατί προστατεύανε τον χώρο. Εγώ έτσι το κατάλαβα, δεν κατάλαβα τίποτα. Όταν, ας το πούμε, ήταν να πάμε πλέον και είχε πολύ ο κόσμο και ήρθαν εκεί να σε αφήνουν με τους δικούς μας, μας επέτρεψαν και πήγαμε, γι' αυτό ήταν η αίθουσα εκείνη, που εκεί κατάμεστη, ένα τσαμπί στα φύλλα ήταν. Λοιπόν, πέρα από αυτό, ακούστηκαν και ορισμένα άλλα πράγματα, τα οποία, ας το πούμε, δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε διάλογο. Εγώ αυτό που έχω να πω και το τονίζω, εκεί πέρα είμαστε μέσα μια δύναμη, πολύ, ας το πούμε, γερή και μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τους πάντες. Τώρα όλα τα άλλα, ρεβιζιονιστές, ξέρω και τα λοιπά, πάνε περίπατα. Ξέρουμε τώρα, εκείνη την εποχή. Τώρα ξέρουμε ποια ήταν η στάση του Κουκουέ και τα λοιπά. Και του Κουκουέ σε περίπου. Είχαν ενδώσει με το Μαρκεζίνη. Αυτό το λέω και το τονίζω και αυτό θέλανε. Δεν βλέπανε τίποτα άλλο. Το Πολυτεχνείο άλλαξε, ας το πούμε, αυτές τις τους προγραμματισμούς που είχαν κάνει και ανέτρεψε και τα πάντα. Λοιπόν, τελείωσα. Εγώ δεν μιλάμε και πολύ σημαντικά. Δύο λόγια. Καταρχήν, πράγματι ο ηρωισμός που δείξαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή είναι πολύ μεγάλος, δεν χωράει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Βέβαια ήταν οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που προηγούμενα δηλιάζανε, φοβούταν κτλ. Έτσι γίνεται πάντοτε στην ιστορία, δηλαδή είναι οι στιγμές όπου όλοι μας αποβάλλουμε αυτές τις κοινωνικές και πολιτικές δηλίες που έχουμε όλοι μας, δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Αυτό γίνεται οι στιγμές ηρωικές, όταν αποβάλλουμε αυτές τις δηλίες που έχουμε. Τώρα και κάτι που έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για αυτό που λένε Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται επίσημα, δηλαδή οι φοιτητές οι οποίοι αγωνίστηκαν, σκοτώθηκαν ή και κάποιοι άλλοι, δηλαδή ένα μεμονωμένο γεγονός που δεν συνετέλεσε σε τίποτα σχεδόν ή δεν συνδέεται με τίποτα. Δεν συνδέεται με τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει, ένα βιωτικό επίπεδο που δεν το γνώρισε ποτέ η Ελλάδα σε οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο, έτσι, πολιτικές και δημοκρατικές ελευθερίες και τα λοιπά επίσης που δεν είχε ποτέ σε καμία περίοδο άλλη, ούτε σε τόσο μεγάλη χρονική περίοδο όπως είναι τώρα 50 χρόνια μετά, μια ριζοσπαστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, καθιέρωση της δημοτικής και η καθιερωθία του Παπανδρέου, βέβαια η Χούντα την κατήργησε, και του μονοτονικού συστήματος που είναι μεγάλες κατακτήσεις. Μια απελευθέρωση της γυναίκας και νομικά ακόμα, όχι μόνο κτλ. Διαφορετικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια, ο πατέρας αφέντης δεν υπάρχει τώρα, ίσως δεν είναι τόσο γνωστά αυτά τα πράγματα. Ούτε το ξύλο στη γυναίκα ή στο παιδί, το παιδί δεν είχε κανένα δικαίωμα εκείνα τα χρόνια. Στο συνδικαλισμό αυτά τα σημαντικά σημεία εργατικής δημοκρατίας που έχουμε τώρα, όπου μια μικρή παράταξη μπορεί να κατεβαίνει και να λέει και στο φοιτητικό χώρο και στο εργατικό χώρο άγνωστα πράγματα στο παρελθόν. Μια ανοχή της κοινωνίας απέναντι σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, σε θρησκεύματα κτλ. Που επίσης είναι σημαντικές κατακτήσεις. Οι κατακτήσεις που έγιναν στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στο θέατρο κτλ. Για τουλάχιστον για μία ορισμένη περίοδο, όπου τώρα η συμμορία των νεοφιλέλληνων τα αφαιρεί ένα-ένα από αυτά, χωρίς να σημαίνει ότι η μεταπολίτευση έχει ανατραπεί στο σύνολό της ή αυτό που ονόμαζε σύγχρονη κοινωνία. Το δεύτερο το οποίο θέλω να αναφερθώ, το οποίο επίσης έχει μια εξαιρετική σημασία, το Πολυτεχνείο
ανήκει στην εποχή εκείνη εκεί, στο επαναστατικό κύμα της δεκαετίας 65-75, που έχει την Βιετναμέζικη Επανάσταση, που έχει την Αργεντινή Επανάσταση, που έχει την άνω των αγώνων εκείνης της εποχής, την πτώση της αρχαιοκρατίας, την πτώση του Φράγκο, της Πορτογαλίας, την δικτατορία του Σαλαζάρ κτλ. Κτλ. Και βεβαίως το Μάη του 68. Το Γενικό Μάη, όχι μονάχα το Γαλλικό Μάη, είναι σε αυτή την εποχή. Την επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτή την εποχή. Είναι επίσης αποτέλεσμα ότι μια σημαντική μερίδα εργαζομένων και νεολαίας αμφισβητεί τη στρατηγική των ρεφορμιστών εκείνης της εποχής. Την κρίση που αντιμετωπίζει ο Σταλινισμός με τα αντιγραφειοκρατικά κινήματα εκείνης της εποχής, Ουγγαρίες, άνοιξη της Πράγας, Πολωνία κτλ. Κτλ. Που εδώ στην Ελλάδα αυτή η κρίση εκφράζεται με τη διάσπαση του ΚΚΚ που απελευθερώνει σημαντικά κομμάτια των εργαζομένων ή φεύγουν από τον έλεγχό τους. Είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Και επίσης της μεγάλης βιομηχανοποίησης και ανάπτυξης της νέας προλεταρικής γενιάς που δημιουργείται και της νεολαίας, που είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αναφέρθηκε νομίζω, απαταχμένες από τη γήτα στον εμφύλιο πόλεμο. Αυτό είναι το Πολυτεχνείο. Δεν είναι απλά κάποιοι φοιτητές οι οποίοι σκοτώθηκαν κτλ. Γι' αυτό το Πολυτεχνείο ζει. Και για τις κατακτήσεις που έδωσε και για όλη αυτή την ιστορικότητα την οποία έχει μέσα στην εποχή της. Και ελπίζω σε όποια, και πιστεύω δηλαδή, όχι μόνο ελπίζω, γιατί δεν εκπληρώθηκαν όλα αυτά για τα οποία έγινε πάλι, το τίμημα ήταν μεγάλο από την αστική πράξη. Για να μπορέσει να επιζήσει ο Καραμανής και το καθεστώς που φέραν, το τίμημα ήταν μεγάλο. Το τίμημα αυτό περιορίστηκε λόγω της δράσης των ρεφορμιστικών κομμάτων στη μεταπολίτευση. Εάν έστω στοιχειωδώς ήταν πιο αυτή η θέση τους, το τίμημα που θα πιέρουν η αστική τάξη θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Αλλά το Καραμανής η τάξη, ο Καραμανής ήρθε ανανεωμένος έτσι. Έφερε πίσω το 54% και πέρα το 54% περιόρισε το τίμημα αυτών των κατακτήσεων που τα προηγούμενα που θα ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό είναι το πρωτεύουσα. Γι' αυτό.